ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό του κορχοποιημένο καπεζούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσος και ζουμουσόκιο, αθλητήρι και αθλητήρες, κάντε το θέ. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα, για να κάνουμε κλειστή τύλπα στα νεγόρια και να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα της μελαγχολίας. Να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Είτε είστε εντός, είτε είστε εκτός Ελλάδος, είτε είστε εδώ δίπλα στη Λέοντο Σοφού, στη Φράγκον, στο κέντρο, απέχετε λίγα μέτρα, είστε από κάτω να πούμε στο δεύτερο, είτε είστε από πάνω στο τέταρτο, είτε είστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά μας συνδέει ο ομφάλιος λόρος, το μπλιμπλίκι που λέγεται διαδίκτυο. Εδώ, όπου και να είστε, εμείς και σήμερα θα δώσουμε ό,τι έχουμε. Ό,τι έχουμε, ό,τι υπάρχει μέσα μας, από ενέργεια, από τρέλα, από πάθος, γιατί ως γνωστόν δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η ενέργεια, η τρέλα, όλο αυτό το κέφι που έχουμε, εννοείται. Και μας το έφτιαξε το κέφι ακόμα περισσότερο χθες, η επιτέλους η ανακοίνωση της ΕΕΑ. Σας ξεκινάω μάλλον από τα μεταμεσονύκτια. Η ώρα τώρα είναι 8, πριν 5 ώρες, δηλαδή στις 3 τα ξημερώματα, τι ανήρτησε ο Λευτέρης Δούκας, ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Έβαλε ποστάρισμα το 10.gr σχετικά με την καταγγελία που έκανε ο δικηγόρος, ο Παναγόπουλος, ο έγκριτος νομικός, ότι ο Αρκούδης τα παίρνει. Ότι ζήτησε να δωροδοκηθεί. Έτσι. Λέει λοιπόν, γράφει, όταν δικηγόρος μεταφέρει δημόσια καταγγελίες συναδέλφου του, τις οποίες, όπως δεσμεύεται, είναι πρόθυμος να καταθέσει στον εισαγγελέα, λέγεται αλητεία και προπαγάνδα. Γιατί αυτό έγραψε το συγκεκριμένο site, μην το ξαναλέω, η απόλυτη αλητεία. Στην εκπομπή του Θωμαίδη λένε ότι τα παίρνει ο Αρκούδης. Ξαναλέω λοιπόν, όταν δικηγόρος μεταφέρει δημόσια καταγγελίες συναδέλφου του, τις οποίες όπως δεσμεύεται είναι πρόθυμος να καταθέσει στον εισαγγελέα, λέγεται αλητεία και προπαγάνδα. Όταν μέλος της ΕΕΑ εκτιμά την αξία κινήτου κάνοντας βόλτες και διερευνά τη σχέση 2ΠΑΕ, συζητώντας με περαστικούς, αποτελεί σημείο αναφοράς και αξιόπιστο τεκμήριο σε πόρισμα που υπογράφεται από σοβαρή μέσα εισαγωγικά επιτροπή. Υπαγόμενη στη ΓΓΑ, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που μεταξύ άλλων χορηγεί άδειες για συμμετοχή στα πρωταθλήματα, ελέγχει το πόθεν έσχες μελών, δουσού, μετόχων κλπ. Αυτό είναι το τελευταίο. Το ανήρτησε η Χρύσα πριν από 10 λεπτά. Είναι αυτά που γίνονται μέσα στη νύχτα. Θα τα πούμε όλα, τα συζητήσουμε. Πάνω απ' όλα δεν ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε αγώνα. Έχουμε αγώνα και στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε 2-0. Δεν κερδίσαμε στο πρώτο παιχνίδι. Όχι, όχι, όχι. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Βγάλτε από το μυαλό σας. Πάμε να παίξουμε σαν να χάσαμε στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Έτσι πρέπει να πούμε αύριο. Κανένας εφησυχασμός, κανένας απολύτως. Αυτό έχω έτσι πολύ καιρό να το βάλω. Αχ. Μου είπε χθες ο φίλος Παναγιώτης, παμπάλαιος ακροατής, χρόνια θύρα 4, μπαρούτο καπνισμένος, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από το Λάκωμα, μπες και δες λίγο τι έγραψε ο Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μπορώ να ξεκινήσω έτσι σήμερα, μου επιτρέπετε, πριν πάω στα τοξικά για τις επιτροπές, τις αστείες ιστορίες που έζησαν κάποιοι. Όλη αυτή τη σκευωρία, όλη αυτή τη λάσπη, μπορώ, μου επιτρέπετε, πριν πω οτιδήποτε, ακόμα και χορηγούς, δεν με ενδιαφέρει. Γράφει λοιπόν ο καθηγητής Πανεπιστημίου, κάθε ποδοσφαιρικός σύλλογος είναι περισσότερο από ένα σύλλογος, μες και ουν κλαμπ, για να δανειστώ το διάσημο σύνθημα της Μπαρτσελώνα, ιδιαίτερα κάποιες δημοφιλείς ομάδες απηχώντας βιώματα, απηχώντας αντιθέσεις και φιλοδοξίες, αντανακλούν ισχυρές συλλογικές ταυτότητες.
Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, στο υπόστρωμά του βρίσκεται η σύζευξη δύο ταυτοτήτων. Η πρώτη είναι η προσφυγική. Οι Κωνσταντινοπολίτες Θεσσαλονίκης αρχικά και στη συνέχεια οι ευρύτερες προσφυγικές κοινότητες αναπαράστησαν διαμέσου του συλλόγου τη δική τους περιπέτεια. Τα όνειρά τους, τον κόσμο τους, Μπιζίν ΠΑΟΚ έλεγαν. Ο δικός μας ΠΑΟΚ δηλαδή. Η δεύτερη ταυτότητα είναι γεωγραφική. Προέκυψε από τη διαίρεση παλιά Ελλάδα, νέες χώρες και βιώθηκε ως κοινωνική διάκριση. Για δεκαετίες και τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, το αίσθημα πως το ελληνικό κράτος, η παλαιά Ελλάδα, συμπεριφερόταν λίγο πολύ όπως η Μητρόπολη στην Αποικία, κυριάργησε στη συνείδηση των Βορειοελλαδιτών. Σταδιακά, από ομάδα των προσφύγων της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ έγινε δημοφιλέστερη ομάδα της Μακεδονίας, των λαϊκών ανθρώπων της κυρίως. Η λαϊκότητα και η προσφυγική καταγωγή των οπαδών αποτυπωνόταν στα παρατσούκλια που τους προσέδιδαν οι αντίπαλοι. Μπαοκτσίδες, Τούρκοι, Γύφτοι, Βούλγαροι. Αργότερα, σε μια επανάληψη της ιστορίας, ο ΠΑΟΚ έγινε ομάδα των παλινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, των Ρώσων ή Ρωσοπόντιων που εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος δεν είναι μόνο κοινωνικές ταυτότητες. Είναι καταρχήν το άθλημα. Άλλοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, άλλοι δεν το αγαπούν. Άλλοι μπορούν να βρίσκονται συνοστισμένοι ώρες ολόκληρες στα τσιμέντα με κρύο ή καύσωνα για να ζήσουν ένα παιχνίδι. Άλλοι δεν αντέχουν ούτε πέντε τηλεοπτικά λεπτά ποδοσφαιρικού θεάματος. Είναι επίσης νόμιμες αλλά και έκνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι προσδοκίες κέρδους, προβολής και οικοδόμηση ισχύος. Είναι προϊόν και εργαλείο. Όχι μόνο σήμερα που συνιστά πεδίο δράσης σημαντικών επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά και παλαιότερα που ήταν αεραστεχνικό, στο ποδόσφαιρο εμπλέκονταν ισχυρά άτομα και φιλόδοξες οικογένειες. Τα κίνητρά του δεν ήταν ποτέ όμως αμιγώς αθλητικά. Όπως σημείωσε ο ιστορικός Λουκάς Τσίψιος, αναφερόμενος στους ιδρυτές του ΠΑΟΚ, αυτή η παρέα ήταν μια κωνσταντινοπολίτικη ελίτ που είχε βλέψεις κυριαρχίας σίγουρα και στο πολιτικό επίπεδο. Και ο ΠΑΟΚ ήταν ένας φορέας για τους στόχους τους. Κατά δεκάδες, βουλευτές, υπουργοί, δήμαρχοι επένδυσαν στον ΠΑΟΚ και θα το ξανακάνουν, προσδοκώντας εκλογικά ωφέλη. Λογικό. Στις 14 εκλογικές περιφέρειες Μακεδονίας, η επιρροή του συλλόγου μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμη. Αξέχαστη θα μου μείνει η κοινική απάντηση ενός Θεσσαλονικιού πολιτικού όταν τον ρώτησα. Προσέξτε το σημείο αυτό. Όταν τον ρώτησα, τι ομάδα είσαι? Πολιτικά είμαι ΠΑΟΚ, μου είπε. Πώς μπορούν λοιπόν άνθρωποι να παθιάζονται για το ποδόσφαιρο όταν αυτό αποτελεί εργαλείο προώθησης επιχειρηματικών ή άλλων συμφερόντων? Πράγματι, παντού οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι ενώνουν μυστικιστικά σχεδόν φιλοδοξίες ισχυρών με καημούς ασθενών, το όφελος με την ανιδιοτέλεια, επαγγελματίες με ερασιτέχνες, κυνικούς με αφελείς, εγκληματίες με αθώους, την Παρθένα με το Σατανά, που λέει και ο Σαββόπουλος. Η σύναξη των αντιθέτων δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο όμως. Η πολιτική λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, η θρησκεία επίσης. Οι μεγάλες συλλογικές ταυτότητες συνενώνουν διαφορετικά, συχνά αντιφατικά στοιχεία, συμφέροντα και ηθικές. Η δύναμή τους βρίσκεται στο ότι μπορούν να συνδέσουν συναισθήματα με ορθολογικές επιδιώξεις, πλήθη με οργανωμένους θεσμούς, το παρόν με το παρελθόν και να κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά. Στην ελληνική περίπτωση, η πολύπλοκη κοινωνική πραγματικότητα του ποδοσφαίρου αντανακλάται στο ιστορικά αποτυπωμένο ολιγοπόλιο ισχύος των τριών ομάδων της Αθήνας. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η αθλητική απεικόνιση του χαρακτήρα του ελληνικού κράτους, του υδροκεφαλισμού του, της δορυφοριοποίησης της περιφέρειας και των πρωτείων του κέντρου στο πανελλήνιο πλέγμα της διαπλοκής και των πελατειακών σχέσεων. Στη μεταπολίτευση, ας πούμε, αν υπήρχε πρωτάθλημα στη διαπλοκή, ο Ολυμπιακός του Κοσκοτά θα το είχε κερδίσει αίτητος. Οι κωνσταντινοπολίτικες ελίτ της Θεσσαλονίκης μπορεί να ήταν αρκετά ισχυρές στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όχι τόσο ισχυρές για να ανταγωνιστούν τα αθηναϊκά σαλόνια. Για δεκαετίες ο ΠΑΟΚ κατεγράφει ως αιώνιος τρίτος ή τέταρτος, με εκλάμψεις πρωταθλητισμού στη Χάση και στη Φέξη. Οι ΠΑΟΚτσίδες αναδείχθηκαν σε συμπαθητική έως γραφική αποτύπωση του παραπονιάρη αφελούς Βορειοελλαδίτη. Γεννήθηκα στη Σαλονίκη, την πρωτεύουσα των προσφύγων, όπως έγραψε ο Γιώργος Ιωάννου. Μεγάλωσα σε οικογένεια προσφύγων, περιτριγυρισμένος από πρόσφυγες. Όταν ήμουν μικρός, νόμιζα πως όλος ο κόσμος αποτελείται από πρόσφυγες και μετανάστες.
Όχι ότι η αλήθεια απέχει πολύ από αυτό. Άκουσα τόσες προσφυγικές ιστορίες που είναι σαν να τις έζησα και εγώ. Ξεναγήθηκα στις αγωνίες δύο γονέων να ζήσουν, να ορθοποδήσουν. Να γλιτώσουν από την κατάρα, να είναι δυο φορές ξένοι. Να μην τους λένε υποτιμητικά τουρκάκια ή ρωσάκια. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Και ο ΠΑΟΚ να μην υπήρχε, εγώ πάλι ΠΑΟΚ θα ήμουν. Τα είπε όλα. Μέσα στα πολλά, καθηγητής Πανεπιστημίου, το ξαναλέω, ο Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όχι ένας τυχαίος. Ξέρετε που θέλω να σταθούμε? Ο συμπαθητικός ΠΑΟΚ. Το χτύπημα στην πλάτη. Α, παιδιά. Τσουρεκάκι στην Αριστοτέλους, τρίγωνο πανοράματος, μεζεκλίκια μπινελίκια στα λαδάδικα, μπουζούκι στο ρέμο στα ξεκινήματά του ή στο Χρυσοχοίδη. Ρίχναμε και κανένα χέρι έτσι στην ερωτική πόλη, λέω, και μετά χτύπημα στην πλάτη. Άρα ο ΠΑΟΚ να μην είναι ισχυρός. Πολύ συμπαθίστε στις ΠΑΟΚΣΙΝΕΣ. Και επειδή εγώ το βίωνα στο πετσί μου κάθε φορά που κατέβαινα κάτω, είτε στην Αθήνα είτε στην Πελοπόννησο, και όλοι σας δηλαδή, που έγινε ισχυρός ο ΠΑΟΚ, και όχι απλά ισχυρός, να τους ανταγωνίζεται, να τους συναγωνίζεται, να τους ξεπερνάει κιόλας και να τους παίρνει αήττα πρωταθλήματα. Όλο αυτό που βιώνουμε αυτές τις εβδομάδες, όλη αυτή την ιστορία, μέσα αγωγικά την οφείλουμε στο ότι σηκώσαμε κεφάλι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα που λέγονται, που ακούγονται, εκεί οδηγούν. Ήθελαν να είμαστε τριτοτέταρτοι, συμπαθείς, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας εδώ στην πόλη. Είμαι το αφεντικό της πόλης, τέταρτος, πέμπτος ο άλλος, έκτος ο άλλος, και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτή τα εκατομμύρια του Τσουλού, αυτή τα νέα γήπεδα, αυτή τις ρυθμίσεις, αυτή τα εκατομμύρια από τις κρατικές χορηγίες, αυτή στα άρθρα, αυτή όλα. Και εδώ οι αφελείς επαρχιώτες, οι καλοκάγαθοι, μωρέ, εντάξει τώρα εκεί πάνω, τελείωσε οριστικά και ανεπιστρεπτεί αυτό. Και ξέρετε κάτι, αν στην αρχή αυτόν τον άνθρωπο που είναι τώρα στην κεφαλή, αυτόν τον πεισματάρι, ξεροκέφαλο, οραματιστή Πόντιο, τον Ευεργέτη του συλλόγου, τον λιδόρισαν, τον κορόιδεψαν, ο δεν έχω δεύτερο σακάκι, τι φάτσα είναι αυτή, τι μουστάκι είναι αυτό, τι σκαρπίνι, τι έτσι, τι αλλιώς. Αφού λοιπόν τον αποδοκίμασαν σχεδόν, όχι σχεδόν, τον λιδόρισαν, τον προσέβαλαν, κάποια στιγμή κατάλαβαν και οι ίδιοι πόσο λάθος έχουν κάνει. Και επειδή ήταν αργά πλέον αυτόν τον άνθρωπο να τον πετάξουν έξω, επειδή ήρθε απ' έξω αυτός και δεν τον γέννησε εδώ ο τόπος, κυριολεκτικά εννοώ, δεν αναρριχήθηκε μέσα από την ελληνική πραγματικότητα. Αλλιώς θα του κόβαν επιχειρηματικά, μηντιακά, πνευματικά, ψυχολογικά τα πόδια από την αρχή, για να μην ξεμητήσει και μπει σφήνα στους μεγάλους. Όταν λοιπόν το κατάλαβαν, ήταν αργά. Και έτσι έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους. Και θυμάστε τι λέγαμε μετά την κλοπή με τη Σερπαντίνα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μας καθυστερήσουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πάει λίγο πίσω η ιστορία του ΠΑΟΚ πρωταθλητή, του ΠΑΟΚ κατακτητή, του πανίσχυρου ΠΑΟΚ. Το θυμάστε? Αυτά έλεγα την επομένη μέρα που ήμασταν στη χειρότερη φάση όλων των εποχών. Που καταλάβαμε ότι μας κλέψανε με δόλιο, με ύπουλο, με συχαμερό τρόπο ένα πρωτάθλημα. Το καταλάβατε, το θυμάστε? Και έλεγα, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να αναβάλουν. Δεν θα ματαιώσουν, δεν θα ακυρώσουν, δεν θα μας γυρίσουν πίσω.
Χθες λοιπόν κάθισα κι εγώ δόλιος να διαβάσω αυτές τις 84 σελίδες, να δω τι ισχύει. Να έξω από τη λογοθεραπεία, να έξω από τη συνάντηση γονέων, να μόνος γιατί αυτά θέλουν ηρεμία και ησυχία, και έψαξα να βρω τι και πώς, το σκυλομετάνιωσα βέβαια. Πήγε περίπατο, δεν υπάρχει πουθενά καμία ανοίξη, καμία αναφορά για τριγωνική σχέση, Dimera, RFA, πώς τη λένε αυτήν την εταιρεία, και πάει Ξάνθη, πουθενά, πουθενά, άλλο τώρα βρήκανε. Ο Καλπαζίδης λέει παρένθετο πρόσωπο. Διαβάζω την ανακοίνωση χθες, πιθανόν να μην την διαβάσατε. Από την πρώτη ανάγνωση της έκθεσης ΕΕΑ προκύπτουν μερικά πρώτα συμπεράσματα που αποκαλύπτουν και πλήρως το ρόλο της Επιτροπής. Η ουσία της καταγγελίας του Ολυμπιακού περί τριγωνικής σύνδεσης των εταιριών Dimera, RFA, ΠΑΕ Ξάνθης καταρρύπτεται, δεν τεκμηριώνεται και δεν αναφέρεται καν στην έκθεση. Εφόσον αυτή η άβολη πραγματικότητα δεν συνέφερε τις επιδιώξεις των εντολοδόχων του κ. Αβγενάκη, προσπάθησαν να χτίσουν μια άλλη επιχειρηματολογία που οδηγεί στην παρουσίαση του Ιωάννη Καλπαζίδη ως παρένθετου προσώπου, αχυρανθρώπου δηλαδή, του Ιβά Σαββίδη. Επειδή μιλάμε για νόμους και διατάξεις και όχι για καφενεία, καμία τέτοια σχέση όχι μόνο δεν αποδεικνύεται, αλλά ούτε καν υπονοείται από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν. Η νομικά αβάσιμη αυτή κατηγορία είναι και πιο εύκολη να αντικρουστεί ενώπιον κάθε σοβαρού δικαστηρίου. Πώς λογίζεται παρένθετο πρόσωπο κάποιο που δεν δεσμεύεται από οτιδήποτε για να εφαρμόσει τις διαταγές του εντολέα του? Ποια κύρωση θα έχει ο κύριος Καλπαζίδης αν ως αχυράνθρωπος, ας πούμε, του κυρίου Σαββίδη παρακούσει τις εντολές του? Ποιον έλεγχο διατηρεί πάνω του ο Σαββίδης που θα τον κάνει υπάκουο? Το πιο διασκεδαστικό σημείο της έκθεσης είναι εκείνο που λέει ότι βασικό ρόλο στην απόβαση της ΕΕΑ έπαιξε και η επιτόπου αυτοψία της Μαρούπα, η οποία θεωρεί ότι το ξενοδοχείο Λεσαλέ δεν έχει καμία ουσιαστική αξία. Γενικά η κυρία Μαρούπα δεν έχει κερδίσει τον τίτλο της σοβαρότερης τηλεπερσόνας, αλλά ότι το μάτι της κόβει και περισσότερο από τους εκτιμητές του ένφια δεν μας το είχε πει. Τα στοιχεία που επιλέγει η επικοινωνία του Ολυμπιακού να παρουσιάσει ως δίθεν σοβαρά είναι εκείνα που προσκόμισε η πλευρά του ΠΑΟΚ. Ομολογιακό δάνειο κλπ. Ως απόδειξη της διάθεσής μας να είναι όλα ξεκάθαρα. Καθώς επουδενή δεν αποδεικνύουν ύποπτες συναλλαγές, αλλά απολύτως νόμιμες και τεκμηριωμένες. Η παρακολούθηση του δυσνόητου σκεπτικού καθίσταται αδύνατη όταν επί της ουσίας προσπαθεί να αποδειχθεί ότι ο Πανόπουλος και Συγγελίδης είναι παρένθετα πρόσωπα του Καλπαζίδη. Εκεί και η νομική επιστήμη και η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η ουσία της υπόθεσης παραμένει ακριβώς όπως από την αρχή λέμε. Δεν υπάρχει πόνοια, ένδειξη ή απόδειξη πολυδιοκτησίας. Και αφού η ΕΕΑ το κατάλαβε αυτό, το ξαναλέω, αφού η ΕΕΑ το κατάλαβε, στην προσπάθειά της να τεκμηριώσει μία απόφαση που είχε ήδη διαταχθεί να πάρει, κάνει νομικά και λογικά άλματα που δεν βρίσκουν έρισμα στο νόμο. Υπάρχουν πολλά επιμέρους στοιχεία που δεν πατούν σε καμία διάταξη, σε κανένα νόμο, και το ότι χρησιμοποιείται ως ένα επιχείρημα ενοχής του ΠΑΟΚ το εκτιμητικό ταλέντο της Μαρούπα στην αξία κτηρίων στερείται σοβαρότητας. Παιδιά, εντάξει. Τι κατάφεραν? Κατάφεραν να ασχολείται όλος ο ντουνιάς, όλος ο κόσμος, όλος ο οργανισμός με αυτό. Καμία αναφορά στα στημένα, στις δίκες που συνεχίζονται, στα όρια που έγιναν. Πουθενά. Πουθενά. Όλοι ασχολούνται με αυτό. Και βέβαια, χθες πατήσαν πάνω σε αυτό πάλι και στη Β' ο ΠΑΟ και υποβασμός και αυτό ωραίγεστε, ε. Αυτός είναι ο καημός μας. Α, αυτός είναι ο καημός μας. Αυτό πόσο σας πονάει. Πόσο σας πονάει. Παρεπιπτόντος, ο κύριος Αλαφούζος πήγε στην ΙΟΝ για να αναστείλει η UEFA την ποινή στον Παναθηναϊκό. Θυμάστε πρόσφατα την Κολοτούμπα για τα στημένα? Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Τώρα και ο Ολυμπιακός έχει υποστεί πράγματα από μια άλλη ομάδα αυτά. Έξαλλη έβγαλε η φανατική θύρα των Παναθηναϊκών ανακοίνωση και τον περνάει πριονο κορδέλα. Λέει και διάφορες μαλαμπίμπιπ για μας, αλλά μιλάω
στο θέμα που αφορά τον συγκεκριμένο κύριο. Ο οποίος αφού λοιπόν έβγαλε λάδι το Βαγγέλη, πήγε τώρα αυτό το διάστημα στην UEFA. Μη σας κάνει καθόλου έκπληξη αν δείτε να αναστέλλεται η ποινή που απαγορεύει στο Βάζελο να παίξει στην Ευρώπη. Πόσο άλλος έλεγε λογάκια στη Λάρισα και όλος τυχαίως 450 χιλιάρικα επιδότηση για να φτιαχτεί το Αλκαζάρ, με ευχαριστήρια στον Αυγενάκη βεβαίως, του οποίου μία υπογραφή περιμένουμε αιώνες για να πάμε να παίξουμε στο Καστατζόγλιο και να πληρώσουμε 250 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα, όσα πληρώνει ο Βάζελος και η Χάρτινη στο ΟΑΚΑ. Άρα μη σας κάνει καμία έκπληξη αν δείτε κανένα τέτοιο, κανένα σουλουμουντρούχουμ τη UEFA, που ξέρουμε ποιανού γιος είναι εκεί, που ξέρουμε πώς λειτουργούν, να δείτε να αναστέλλεται η ποινή του Παναθηναϊκού και να εξαργυρώσει και αυτό τα λογάκια που είπε. Μπροστά δεν είμαι να ξέρω τι γίνει αλυσβερίσει, λέω, εικάζουμε ρε παιδί μου, υποθέτουμε. Υποθέτουμε. Μέσα σ' όλα, αύριο αγώνας, πολύ σημαντικός αγώνας κυπέλου. Είπα στην αρχή, πάμε σαν να έχει τελειώσει το πρώτο μάτς 0-2 και όχι 2-0. Πάμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Μόνο έτσι, με τέτοιο σκεπτικό, με το μαχαίρι στα δόντια, όπως μπήκαμε στο πρώτο παιχνίδι, εδώ, έτσι και αύριο. Έχουν ενοχλήσεις και ο Πέλκας και ο Γιαννούλης, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, σήμερα θα φανεί. Θα είναι ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι τεράστια απώλεια και των δύο. Αν δεν παίξει ο Γιαννούλης, θα πάει ο Αντρέα αριστερά, στη θέση που διέπρεψε 2 χρόνια και που πραγματικά απέδειξε πόσο τεράστια ποιότητα έχει και πόσο σπουδαίος είναι σαν χαρακτήρας ποδοσφαιρικά, και όχι μόνο γιατί έβαλε το εγώ του κάτω από το συμφέρον της ομάδας, αλλά θα είναι απώλεια και ο Πέλκας, που με τα τρεξίματά του, με την έντασή του, με την έκρηξή του, με το πάθος του, θα δώσει άλλη ταχύτητα στην ομάδα. Άλλη. Ο προπονητής τα ξέρει αυτά, αυτός γνωρίζει τι θα βάλει, πώς θα βάλει. Πάρα πολύ σημαντικό που πήρε μπρος ο Μποφίλιου, ο φίλος μου ο Ακπομ. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι έφτασε ήδη τα 6 γκολ σε 800 λεπτά, 799 λεπτά. Δηλαδή, πέρσι είχε όλα αυτά τα γκολ και χάσαμε το στοίχημα βέβαια. Αυτό ακυρώσαμε βέβαια και καμιά δεκαπενταριά πέρσι. Χάσαμε το στοίχημα με την Μποφίλιου και μια εβδομάδα παίζαμε έστω για 10 δευτερόλεπτα Μποφίλιου, που εκεί ήταν το μυστικό μας. Πέρσι, σε 1269 λεπτά, έβαλε αυτά τα γκολ. Τα 6 γκολ. Και ξεκίνησε σαν 13 μάτς ως βασικός. Φέτος έχει ξεκινήσει μόλις 6. Φορμαρίζεται την καταλληλότερη στιγμή ο Τσούμπα Ακπομ, που είναι ίσως όσο κανένας άλλος παιδί ψυχολογίας. Όλοι έχουν ψυχολογία, κανένας δεν είναι. Εντάξει, οκ, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Αυτός επηρεάζεται πάρα πολύ όταν δεν παίζει ή όταν παίζει και δεν σκοράρει. Είναι εμφανές πόσο τον επηρεάζει όλο αυτό. Τώρα το ότι σκόραρε 2 φορές την Κυριακή νομίζω θα του δώσει όθηση. Και είναι υπεραπαραίτητος ο Τσούμπα με τα τρεξίματά του, με την αλτικότητά του, με την έκρηξή του, με και κυρίως με την εκτελεστική του δυνότητα. Αυτό θέλουμε. Να παστελώνει. Γιατί από το Σβαρόφσκι παράπονο δεν έχουμε. Μπορεί να είναι άφαντος μες στο παιχνίδι, αλλά όταν δει η στιγμή, τσουπ, είναι εκεί. Πώς το έλεγε του Λάρα? Είναι εκεί η Παρασκευή, η φυσιοθεραπεύτρια μου. Κοίτα να δεις, επειδή ξέρω είσαι πολύ τρελή, δεν πιστεύω την Κυριακή. Κλατς κλουτς, λέει Λιάννα, να το κλατς κλουτς, λέει. Κλατς κλουτς, λέει Λιάννα. Καιρό είχα να την βάλω. Την τουλάρα μας. Αυτά γίνονται που λέτε. 84 σελίδες, εικασίες, υποθέσεις, να είχαμε να λέγαμε. Άλαν Ντάλατς, Παρασκευή στο Γάλα. Περιμέναμε να δούμε για τριγωνικές σχέσεις και αυτά. Δηλαδή, πουθενά. Να ξέρετε, αυτοί οι οποίοι μας έβαλαν σε αυτή την τεράστια περιπέτεια, αυτοί που
έχουν εξηφάνει αυτό το σχέδιο, αυτή την πλεκτάνη, αυτή την ιστορία. Πάτησαν στο πουθενά για να μας κυλιδώσουν. Ντεμεκ και δήθεν έφτιαξαν και έναν, μια τροπολογία εν μία νυχτή. Εν μία νυχτή, πουθενά αλλού δεν έχει γίνει αυτό, μέσα σε ένα βράδυ, μια τροπολογία, άντε να ψηφίσουμε. Γιατί, για μας, δεν θέλουμε τίποτα. Δεν γουστάρουμε καμία χάρη. Καμία. Και περιμέναμε να δούμε πού έχουμε φταίξει, πού παρανομήσαμε, πού σφάλαμε, πού ήμασταν πραγματικά καταδικαστέοι. Για να πούμε, ναι, παιδιά, δεν θέλουμε καμιά χάρη, ρε. Καμία χάρη. Και καθόμαστε, διαβάζουμε. Η Μαρούπα εντωμεταξύ, ένα παραλήρημα μέσα, αναφέρει μούφτιδες, Τούρκους, πράκτορες, πρέσπες, αυτά έχει μπλέξει μέσα κατασκοπικά. Αυτή δεν είναι που μιλούσε για τα λεφτά του Σόρα, ότι είναι σε μια τράπεζα της Ανατολής, λέει τα λεφτά και ο χρυσός και. Δηλαδή. Αυτή που ξεκατηνιάζονται ολονυχτής και ολημερής στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Και βγαίνει τώρα ο δικηγόρος. Βγαίνει ο δικηγόρος, ο Παναγόπουλος, και λέει, μπροστά μου λέει το 19 και μπορώ και να το καταθέσω κιόλας αυτό, άμα χρειαστεί. Ότι έλα μωρέ το λαμόγιο, λέει, μου ζήτησε λεφτά. Βέβαια αυτό πρέπει να αποδειχτεί τώρα, έτσι, είναι και αυτό το θέμα. Πρέπει και να αποδειχτεί. Όλοι αυτοί λοιπόν, και έτσι θα πάω στο διάλειμμα, που παίξαν με τη μοίρα μας, που προσπάθησαν να μας κυλιδώσουν, που ενώ κολυμπάνε μέσα στους βόθρους τόσα χρόνια, σήκωσαν το βρώμικο χέρι τους για να μας δείξουν, να μας υποδείξουν, όλοι αυτοί οι οποίοι μας στέρισαν τον ύπνο μας, μας χάλασαν τα στομάχια μας, όλοι αυτοί, να ξέρετε, θα κυνηγηθούν ανηλαιώς δικαστικά, πάντα εννοώ. Φυσικά, το προσθέτω γιατί περιμένουν, μας γράφουν κάθε κουβέντα που λέμε. Κάθε κουβέντα. Πολλοί θα ήθελαν να μην μιλάει κανένας και να δεχόμαστε παθητικά όλα αυτά που μας ετοίμασαν. Θα κυνηγηθούν ανηλαιώς. Δικαστικώς, μέχρι να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παίζουν έτσι. Με ιστορία. Με ιστορία που τρέχει από το 1926. Με αρχές, με αξίες ανθρώπων. Δεν μπορούν. Προσπάθησαν πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια, αυτή τη φορά, την άλλη φορά με τη Σερπαντίνα και τα θέατρα και τα βγαλμένα μπουφάν και τις φωτογραφίες, τώρα είχε άλλο κόλπο. Πού να βγάλουμε άκρη με αυτούς. Εδώ βλέπεις, πολεμά με κάθε τρόπο. Και εκεί παραμένουν στην κορυφή, συσπυρωμένοι, τρελαμένοι. Νερό στο όνομα αυτού του ανθρώπου που τον θεωρούν ευεργέτη τους. Τι θα κάνουμε, θα βρούμε να τους ξεφορτωθούμε, ρε, να πέσουν σε άλλη κατηγορία, να τους ρίξουμε. Να τους ρίξουμε και με κοιλίδα, ή μάλλον αν δεν τους ρίξουμε, να τους κυλιδώσουμε και να λέμε, είδατε, σας χαρίσαμε και την κατηγορία, ήταν να πέσετε. Κάτω τα βρώμικα χέρια σας, από τον πιο καθαρό. Από τον πιο καθαρό σύλλογο του κόσμου. Αυτόν που έπρεπε να έχει δεκαπλάσια πρωταθλήματα. Αυτόν που βασίστηκε επάνω στην αγνότητα των ανθρώπων, στην καθαρότητα. Και βέβαια, είδατε έτσι για την προηγούμενη εβδομάδα. Κυλιδώνει την ιστορία, λέει, του ΠΑΟΚ ο Ιβάν. Πάνε να στρέψουν μερίδα δικών μας ανθρώπων, δικών μας οπαδών, εις βάρος του Ιβάν, ότι αυτός φταίει, εσείς δεν είστε. Βέβαια, ήμασταν καλοί όταν ήμασταν οι ταλαιπωροί, οι καημενούλιδες, οι τεταρτοπέμπτοι, οι φτωχοί. Ναι, λαός, ναι, ιστορία, αλλά δεν μας ενοχλείτε, παιδιά. Εντάξει, κάνα ουεφάκι έτσι που και που, κάνα κυπελάκι έτσι για να ξεκαμπιώσετε. Έτσι απλά. Συγχωρέστε με σήμερα που δεν είμαι χιουμοριστικός ή που δεν το μυαλό μου δεν είναι στο πώς να κάνει χαβά, αλλά αυτά γίναν χθες. Γραμμές αναβοσβήν ήδη τα μπλιμπλίκια. Θέλω να πω ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης
Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό είναι κορυφαίος προορισμός σας για ηλεκτρικά είδη, ειδικά μίλε η βασίλισσα των σκουπών αυτό το διάστημα, ότι το Αιγαίο είναι ο νούμερο ένα προορισμός για το φρεσκότερο θαλασσινό, ό,τι βγάζει η ελληνική θάλασσα, πεντανόστιμο, πεντακάθαρο, φρεσκότατο στα πιάτα σας, και διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66, όποιος πήγε ενθουσιάστηκε, Μοσχοβολάν όλα πεντακάθαρα, δύο ψαραγορές, δύο ιχθυοπολία, πραγματικά κούκλα. Για το πιο νόστιμο γλυκό, για το πιο εκλεκτό ψωμί, Νικολαίδης από το Ζαχαροπλαστεία, Καραολί και Δημητρίου 237 και στο πλήρως ανακαινισμένο στο 163, εκεί και τουρτάρες, εκεί και κεράσματα και σφολιατοειδή το πρωί και ό,τι θέλετε. Και βέβαια, αν θέλετε να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο και να βρείτε ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο μεν, αλλά σαν καινούριο, σε άρεστη κατάσταση, ατρακάριστο, με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, να το πάτε σε όποιον μάστορα θέλετε, κάντε το βίδες. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Τσαντεκίδης, τα αδέρφια. Απέναντι από το τζάμπο ανεβαίνοντας στο Ρεόκαστρο και βέβαια πληρώνετε και όπως εσείς ευκολύνεστε γιατί είναι στριμόκολη καιρή. Αυτά είχα να πω εγώ στο ξεκίνημα. Να σου ζήσει ο πέδαρος Γιάννη Αντετοκούμπο, υπέροχε τύπε, παραμύθι η ιστορία σου. Εσύ που ανοίγεις το στόμα σου και ψέλνεις τον εθνικό ύμνο και νιώθεις όχι απλά Έλληνας, πιο Έλληνας από πολλούς Έλληνες, σαν από δάφτους από αυτούς που συζητούσαμε πριν. Λοιπόν, εσύ που όταν πήγε κάποιος να υπογράψει πάνω στην ελληνική σημαία, μάλλον σου ζήτησε να υπογράψεις πάνω στην ελληνική σημαία, του είπες φίλε, δεν βάζουμε τίποτα επάνω στη σημαία, καμία υπογραφή, καμία τσίφρα. Αυτό, να σου ζήσει ο Γιώκας που βέβαια έβαλε, θα βάλει και αποφάσισε να βάλει το όνομα του πατέρα του που χάθηκε πρόσφατα. Τι να πω, άξιος, άξιος αγόρι μου, άξιος. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμές. Πάτε ρε Κωστάκη. Έχουμε τώρα, πάτε ρε Κωστάκη. Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Ζούμου σου λίκρα και με. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Το ξαναλέω, μέσα να είναι το πάμε να κλειστούμε. Δεν, όχι, πάμε καταρχήν να σκορά σε κάθε περίπτωση. Διότι θεωρώ ότι με το που θα βάλουμε ένα γκολ, γεια σας, πάει. Τελευταίες μέρες, κάθε στον πάγκο, ο Κες στην Τούμπα ανακάλυψε η διαιτησία αυτό που έπρεπε και δώσε και αυτά και δεν ήταν και... Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε. Πλά, κάντε αυτό που πρέπει. Πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Κάτσε να πάρω το ξεσκονόπανο. Γιατί με ενοχλούν. Καλό. Λοιπόν. Έλα, Θοδωρή. Καλημέρα. Θοδωρής. Σε κατάλαβα, Θοδωρή μου. Ναι, σε κατάλαβα. Ναι. Όταν μιλάει κάποιος σχετικός με ένα θέμα που έχει κάνει μια θητεία, ας πούμε, σε κάποιο πόστο, ξέρει κάποια πράγματα. Είναι με συγχωρείς... Αυτό κανονικά αυτό να είναι. Να συνεχίσει το ίδιο έργο. Ακούστε τον λίγο. Βγείτε την άλλη μέρα, πείτε κάναμε λάθος. Τι λάθος. Ξεγελαστήκαμε. Προδοκηθήκαμε. Κάναμε ένα λάθος τέλος πάντων. Μας παρέσυραν. Μας διέταξαν. Εν τω μεταξύ ο Δερδεμέρ της αρνητικά. Δεν έδωσε θετική ψήφο για αυτό το πράγμα. Εκείνος τη διάβασε ρησικό στην άρνη. Άλλη εισήγηση. Έλαντε. Άλλη εισήγηση έφερε μάλλον. Έλα μου ντε. Άλλη ερώτηση εγώ. Αυτούς τους δύο που αντικατέστησαν την τελευταία στιγμή. Γιατί τους αντικατέστησαν, δεν τους άρεσαν οι φάτσεις τους. Γι' αυτό. Θοδό. Κωστή, δύο πράγματα. Όταν διέταξε εισαγγελική έρευνα για αποκίνηση βίας. Μπροστά το έχω. Ο Άριος Πάγος, ναι. Παιδιά, έτσι. Τελικά ίσως άνθρωπος... υπάρχει μια ελπίδα. Τι υπάρχει. Είπε, ναι, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ναι, ναι. Άνθρωπος... Και αν χρειαστεί, είπε Θοδωρή μου ότι θα ανοίξουν λογαριασμοί και τηλέφωνα. Έτσι, έρευνα για. Αυτό που έχει μαλλιάσει γνώσσα με τόσο λογαριασμοί πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή. Ναι. Όχι. Δεν υπάρχει. Τώρα όμως θα υπάρξει. Ναι, για τους άλλους λογαριασμούς λες. Ναι, για τους άλλους λογαριασμούς λέω. Γιατί στην εισήγησή τους μέσα έχουν οικονομικά στοιχεία τα οποία λέει τα έχουν πάρει από τράπεζα. Ενώ έχει ξαφνικά η Μαρούπα. Εκτιμεί τρελημένο. Να μας βγάλει τον έφια. Όπως είπαμε. Ναι. Ένα καλό κελί με μια ωραία θέα εκεί στον Κορυδαλό να έχει παιχνίδι χειμώνας και να δεις τι ώρα θα γελάσουν. Φτάνει.
Και... Καλημερίζω. Έτσι. Όπως τα πες. Καλά. Αύριο θα βγει και επιτέλους το σκεπτικό χθες και περιμέναμε να δούμε. Καθίσαμε, φάγαμε από το χρόνο μας. Στερήσαμε το χρόνο από τα παιδιά μας ή από τα άλλο. Για να κάτσουμε να δούμε, γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, φίλε. Να δούμε τι πήγες. Πουθενά. Έτσι, πουθενά. Ένα τελευταίο. Ναι. Και ένα τελευταίο. Το φωνάτε είναι δεσμευτική απόφαση. Καλά. Εντάξει. Τώρα. Τίποτα. Τώρα κοκοκό, φίλε. Έτσι. Γεια σου, Θοδωρή μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Που ετοιμάζονται να έρθουν και όλους τους μπάμπιδες στις χα. Ναι, παρακαλώ. Στο παιδί. Γιώργο! Ναι. Μόλις ξύπνησε, ήταν 1:20. Είδες δική. Είδα δική. Μάλιστα. Καλά τους τα είπε και ο Μπάκης. Φαγωθήκατε. Καλά τους τα είπε ο. Ο Τρενταφυλόπουλος. Ναι. Καταλαβαίνει τίποτα ο Τρενταφυλόπουλος, φίλε. Μα πάω, τελείωσε. Είναι τόσο βρώμικοι. Και βαμβάκια στη μύτη μας, η μόχα τους είναι το κάτι άλλο. Αν έβλεπες, τις είδες, τη σφάτηση από νου του επιτελείου. Καθίστε να πει ο δικηγόρος αυτός δίκη. Δεν απλώς μία αναστάτωση. Πριν πάλι είδες, με το φέρανε από εδώ, από εκεί ήρθε. Ήρθε λίγες μέρες πριν τον ντέρμπι, έτσι. Ναι. Και παλικάρια μας. Έχετε χάσει στην Τούμπα. Πάνε να ανατρέψετε το 0-1. Θα πάτε με το σκεφτικό. Καμία οπισθοχώρηση, κανένα κλείσιμο πίσω. Τίποτε, τίποτε. Έτσι. Προπονητής τώρα... ξέρει, δουλειά του είναι. Εμείς λέμε τώρα την άποψή μας, έτσι, τι πρέπει ναι. να λέμε. Ακριβώς. Το σκεπτικό του ήταν ο διαιτητής αυτός σήμερα τον βρίζει, που είναι βρώμικος, που είναι έτσι. Ήδη πιάσανε δουλειά. Με τίποτε δεν είναι ευχαριστημένοι. Με τίποτε. Φτάνει ρε παιδιά. Όχι με τίποτα. Με πρωτάθληματική διάταξη ήταν ευχαριστημένοι. Τόσα χρόνια, ναι, τα ίδια από κάθε υποστήριξη στις ομάδες της Παντού. Μας λέει τι είμαστε εδώ. Δοκιχώτιδες ήμασταν, δοκιχώτιδες. Απλά δεν υπήρχε, Γιώργο μου, ο ισχυρός οικονομικά άνθρωπος. Το ξέρω, παλιγάρι. Αυτό ήταν μόνο που μας έλειπε. Και ο καλός ο Σαββίδης. Κάπου ύπνει στο Γαύρο. Ούτε μονόστιλο θα ήταν, λέει. Αυτό. Αυτό το οποίο αγοράσει για τις Σάββιδες. Τι θέλατε, λέει. Εάν το αγόρασε, λέει, Τούρκος, δεν θα έτρεχε τίποτε. Δεν καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι αυτοί δεν παίζουν, ρε φίλε μου. Τι να πω. Μα να είσαστε παλικάρια αύριο. Ευχαριστώ. Φιλιά, γεια σου, Γιώργο. Εννοείται, παιδιά, έτσι. Αύριο το πρωί. Απλά ήβαρα. Περιμέναμε την ημέρα που θα βγει το σκεπτικό για να δούμε κι εμείς τι θα πούν. Πού θα βασίσουν όλο αυτό που σήκωσαν. Για να μην ασχολείται κανένας με τα όργια. Ναι! Καλό το παιδί! Καλό τον. Καλό το δικηγόρο μας! Τι κάνει, κατάλαβες. Ναι. Να ξέρεις, δεν έχω. Σας το λέω να το ξέρετε. Δηλαδή, φωνές μόνο. Λοιπόν. Σε μνημόνευσαν και σε. Τέλος πριν άκουγες. Γιατί. Εμείς νομικοί δεν είμαστε. Πώς τα είδες τα πράγματα. Εξής, δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο έκανα αξιόπιστες και δικαιοπραγματικές πράξεις. Ναι. Τρίτο έτος στο πανεπιστήμιο έκανα εταιρικό και εμπορικό δίκαιο. Θυμάστε τι σου είχα πει κάποτε. Ναι, μα αλλά αυτό το γελάει. Ο Μπαρουτοκα... Λοιπόν. Για να τον έχει ο Γιαννακόπουλος μία 20 χρόνια δίπλα του, καταλαβαίνετε. Δεν μιλάει ένας οποιοσδήποτε δικηγοράκος, έτσι. Μπράβο. Αυτός ξέρει λοιπόν, πολλά. Σύμφωνα με το Ναι, σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, είμαστε όλοι δολοφόνοι, ο κράτος, να χτίσει μια τεράστια φυλακή. Μπορούσες και εσύ να κάνεις ένα φόνο, έτσι δεν είναι? Και εγώ θα μπορούσα, ή θα μπορούσα να ληστέψω μια τράπεζα. Έτσι δεν είναι? Εν δυνάμει είμαστε όλοι, έτσι είναι. Υπάρχω σαν άτομο. Υπάρχω. Ήστροφο. Μπορώ. Άρα, προφανώς και μπορώ, έτσι δεν είναι? Τι κάνε, ναι. Άρα το μετοχολόγιο της ΠΑΟΚ, τι αναφέρει? Αναφέρεται που ο κύριος Καλπαζίδης... Πουθενά. Με το εταιρικό και εμπορικό δίκαιο δεν απαγορεύεται. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΚΑΠ, υπάρχει απαγόρευση μέχρι... Θα μπορούσε να πάει και να αγοράσει κανονικά. Έτσι. Παρένθετη μητέρα είχα ακούσει. Για παρένθετο μέτοχο... Λοιπόν, Κωστή, για να μην κρατάω κι εγώ λοιπόν άλλο τη γραμμή, οι ομάδες με νουπό σε κοινό εχθρό ενώνονται. Οι ομάδες Θεσσαλονίκης κοιτάει η μία να βγάλει το μάτι της άλλης. Μην περιμένεις. Δηλαδή, όταν ακούς Ηρακλειδής ή Αργιανούς να λένε
να πέσω γάμα εθνική. Θα είναι τον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Γιατί? Γιατί είμαστε ισχυροί ακόμα τεταρτοπέμπτη. Πιθανόν να μην υποτίθεται ο Ολυμπιακός αυτό το ξέρει από την αρχή της χρονιάς. Γιατί δεν έκανε ένσταση στην αρχή της χρονιάς και μεσούσε τις περιόδους ξαφνικά το ανακάλυψε. Ένα το γιατί η Ξάνθη τόλμησε και του αφού δικιά του γιατί περιπάτους για πολλά χρόνια και δίνει αλλαγή προπονητή τελευταία στιγμή. Δε μου τσίμε ο πιο γραφικός της γης ότι ακόμα και εκεί υπήρξε δάχτυλος για να φύγει ο Λουτσέσκου. Εγώ προσωπικά πείτε με φαντόπληκτο. Πείτε με παραμυθατζή. Παιδί μου, αυτό δεν μπορεί να το δεν μου κανένα. Το βγάζει από το μυαλό. Και για τον Μπρίγιοβιτς και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Το γιο του Λουτσέσκου. Okay. Παρόλα μένουμε εκεί, νιώθουν την ανάσα μας. Πρώτος, δεύτερος, πρώτο, ένα βαθμό, δύο βαθμούς, ένα βαθμό. Με τα σμπροξήματά τους αυτοί, 4 και 5 πέναλτι που δεν δόθηκαν εις βάρος. Δεν μπορούσε να πει να μην τρελαθούμε κιόλα. Σε χαιρετώ. Γεια σου, δικηγόρε μου. Γεια σου, δικηγόρε μου. Με εμείς μόνο. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Αλώστον. Λοιπόν, έλα, θα μου επιτρέψεις να καταχραστώ λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που θέλω να πω. Είναι τέσσερις που περιμένουν, κοίταξε όσο μπορείς. Εγώ δεν μιλάω, σε λίγο υπομονή. Πάμε, πάμε. Το ένα, πάρει ένα τηλέφωνο στον Λεσσαλέ, Κυβρίου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, να δει πόσο έφυγε για την κυρία Μαρούπα που λέει το Λεσσαλέ δεν αξίζει λεφτά. Και δεν... Που οι μισές ομάδες του Bundesliga έρχονται κάθε χρόνο εκεί πέρα για να κάνουν προετοιμασία το χειμώνα στη διακοπή, στη χειμερινή. Γιατί έχει... Που γίνεται. Ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, για εκτίμηση. Δημήτρια. Που πήγαινε και έβγαζε φωτογραφίες στα γηπεδάκια και ρώταγε του Καριώκες και τα Σουτζουκλουκούμ τι γίνεται με το. Ποιος έχει πάρει, ποιος έχει αγοράσει την Ξάνθη. Πιστεύεις βρέθηκε ένας να της πει στη Μουτσάκη. Δεν ξέρω, ρωτάει. Υπάρχει ένας ζαχαροπλάσιο. Πόσο ήθος. Λοιπόν, το κουμπό. Είναι κρίμα για το παλικάρι αυτό. Είναι το απόγειο της καριέρας του, της φήμης του, της αγάπης που δέχεται. Διότι ό,τι είναι ο Βιερίνια για μας είναι ο Γιάννης για το Μιλγκόκι, έτσι. Δεν μπορεί να περπατήσει εκεί χωρίς να έρθουν 10.000 κόσμο να τον πάρουν αγκαλιά. Θεοποίηση. Μεγάλο που έχασε τον πατέρα, ανώτα να τον τρέξει στους γιατρούς και αυτά. Τεράστιο πλήγμα. Να μην τον έχει κοντά του, φίλε Σαφή. Να μεσουρανίσει το NBA. Όχι, τίποτα. Μόνο έτσι. Να είναι από τους καλούς, ναι. Αλλαγή των πρόσωπων. Παίζει το NBA, εντάξει. Την αγάπη, αυτά δηλαδή είναι τεράστια αμαρτία. Τώρα το διαλέγουν εντεκάδες, πήγα να πω. Εντάδες στο All Star και να είναι δεύτερη χρονιά. Ο άνθρωπος δηλαδή πραγματικά βγάζω το καπέλο. Είναι ένα πρότυπο αθλητικό για τα παιδιά. Και επειδή και εγώ έχασα τον πατέρα μου σε παρόμοια ηλικία, νιώθω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι τεράστιο κρίμα. Δηλαδή δεν πρόλαβα, ας πούμε, ο πατέρας μου από μένα να δει τίποτα. Είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Θα σου πω λοιπόν, κάτι τώρα. Βλέπει ρε φίλε, βλέπω, δεν πιστεύω. Πρόσεξε, με ρώτησε μια φορά ένα παιδάκι πίστιος. Κύριε, πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι μας βλέπουν αυτοί που έχουν φύγει. Προφανώς το παιδάκι είχε χάσει κάτι. Του λέω, να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι κύριε, τη δεις. Λέει όχι. Το φόβο μπορείς την μπάλα που έχει, την μπάλα που έχει μέσα στη σακούλα. Ή το τετράδιό σου. Δεις. Όχι κύριε, έτσι. Αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχει. Είναι βέβαιο. Όπως η συνείδηση, όπως ο φόβος, όπως η χαρά, η ανυπομονησία είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Ισχύει και εκεί. Δεν το λέω για παρηγοριά σε αυτούς που χάσαν. Όχι. Ζουν οι γονείς μου. Αλλά ζουν και κάποιοι. Και μακάρι να συνεχίσουν να ζουν στα 20. Και κάτι τελευταίο να πατήσει λίγο την εγγραφή σε αυτό που θα πω τώρα. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Το κουμπί. Τέλος πάντων. Κόψε το ηχητικό. Μέχρι να τελειώσει. Έβαλα χρόνο. Θα μάθεις. Εάν μου έρθει ένας έχει κάποιο νευρολογικό πρόβλημα, λόγω μια εκτίμηση της κατάστασης. Το πιο πρέπον όμως για μένα είναι να τον στείλω σε έναν νευρολόγο. Για να δούμε τι έχει. Ακριβώς. Ο ειδικός. Δικαστή. Ούτε με ποδόσφαιρο. Αθλητισμό. Μαρά εταιρικό. Έχει ο δικαστής να κρίνει μια καθαρά υπόθεση του δικαίου. Έχει την εξειδίκευση. Ο οποίος είναι τακτικός. Ο οποίος είναι τακτικός. Τακτικός, ναι. Έχει όμως την ικανότητα ένας δικαστικού δικαίου. Και κανείς είναι να πάρει μια γνώμη. Από ποιον θα την πάρει τη γνώμη, φίλε. Πρόσκειται αυτός που θα δώσει τη γνώμη. Έλατε. Έχουμε εμπιστοσύνη. Από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, μήπως. Κάνανε εισαγγελέα. Εγώ σε αυτή. Πολύ καλή υπόθεση αυτή πρέπει να πάει στα ποινικά δικαστήρια, το οποίο έχει να κάνει με θέματα εταιρικά. Έγινε αλλιώς Στράτο. Αλλιώς ο έχει προσ... όποιος ακούει από την ΠΑΕ, ας το προσέξει αυτό. Φιλιά, Στράτο. Γεια σου Στράτο. Μην καλείτε άλλο. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα οι τρεις, θερμή παράκληση για να πάμε έστω μια νορμάλ ώρα στο διάλειμμα. Ναι! Καλημέρα! Κοβέ, τι κάνει.
Είμαι στο αυτοκίνητο, ρε φίλε. Έλα, πρόθυρα. Κλειστά είναι, είναι και δυστυχώς. Τα μυαλά μας είναι που έχουν πάρει αέρα. Για πες. Λοιπόν, για πες, αγόρι μου. Το One Channel λέει να δεις... τόσο από τον το βάλω στο ίντερνετ, γιατί Λούκου είναι ναι, γενική διευθύντρια. Γενική διευθύντρια, ναι, και από ό,τι τέλος πάντων που έλεγε στο One Channel, είναι ότι ο αθλητικός λέει δικαστής, καταρχήν δεν μάλανε, ναι, και λέει ο αθλητικός λέει δικαστή, κάτι ψηφίστηκε πέρσι, αφινές που προβλέπονται. Τι λέει, κάτι ψηφίστηκε, λέει ότι ο ίσως και με τον κύριο Μπαλή να πάει σε, πιο, σε άλλο δικαστήριο, όλα τα έχουν μελετημένα νομίζω. Στο κουμπί του τηλεκοντρόλ, έβαζε το One, γιατί δεν το έχεις βάλει, ξέρουμε ότι το Mega είναι, κόλλα μία τσίχλα φίλε. Εγώ θα βάλω ένα αυτοκόλλητο Paw Patrol ή πιτζαμο ήρωες. Βάλε. Το θεωρώ πολύ πιο σοβαρή ενέργεια, ας πούμε. Έτσι. Απλά το έβαλα για λίγο πολύ καλά, περίεργο. Καλά, κατάλαβα γιατί το λες. Δεν πιάνει εδώ πέρα σε όσο θα είναι και νοήτα από το κανάλι. Εννοείται. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ, γεια σου. Γεια σου, αδερφέ μου. Προσοχή στον δρόμο. Πες γραμμές. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Καλημέρα σε όλους τους συμπολίτες και στις όμορφες Θεσσαλονικές. Η πιο ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Φίλε, έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχουν ωραιότερες ελληνικές. Και πρόσεξε. Μια μόνο μικρή παρένθεση. Εσύ για ύψος, για αυτά. Ποτέ δεν υπήρξαν ψιλομύτ. Έτσι. Αν πάει κάτω, ντύσιμο. Ούτε πήγα κάποια στιγμή στην Αθήνα και του χοδονόσωρας με φούστα. Τι γίνεται, γιατί βάβονται έτσι. Έτσι λέει, είναι ανεβαμένοι άλλοι. Λοιπόν, οι δικές μας παντρεμένος δεν είναι. Αυτά τα έχουμε αφήσει. Αλλά θέλω να πω, όχι μόνο σαν ομορφιά, σαν συμπεριφορά ρε παιδί μου. Σαν δεν γενικό φέρσιμο. Σαν γοητεία, γενικό φέρσιμο. Η γοητεία και έτσι, η έλξη που έχουν οι... Άλλο, είπες Βορειοελλαδίτισες, ναι, στην Έδεσα, ούτε... Εντάξει, λίγο παραπάνω... Θα κάνουμε ειδική εκπομπή, θα κάνουμε, ειδική εκπομπή θα κάνουμε. Είσαι πράγμα. Λοιπόν, να είμαι όσο μπορώ πιο σύντομο. Ναι. Καταρχήν είσαι ο... Ο Άγγελος. Άγγελος, έλα Άγγελε, έλα, σε ακούμε. Ήθελα να πω για τον Ιδήμον της δικηγορικής. Γνωρίζει τα πράγματα χωρίς να ανοίξει καν το παράγραφο. Φυσικά. Παρτοκαπρισμένος. Όσο... Δεύτερον, δεν μπορείς να κλέψεις τράπεζα γιατί μετά δεν μπορείς. Κι άμα με περιμένει αυτοκίνητο απ' έξω. Ζάστο. Κάικες αυτό. Λοιπόν. Αλλά θέλω να πω το εξής, οργανωπρόγραμματα των Αθηναίων, οι οποίοι πραγματικά είναι παιδιά. Δεν μπορείς να συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι ακούνε στην Αθήνα. Δεν συζητάμε πλέον. Δεν μπορείς να αλλάξεις κουβέντα, η λογική τους τους ταΐζουν τόσο χόρτο, τους σε κάνουν τόσο πολύ πραγματικά, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Φίλε, ένα απλό παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα. Ο αδερφός μου ζει στην Πάτρα. Η Πάτρα είναι μια μικρή Αθήνα, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος το ίδιο σκέφτεται και εκεί. Ασχέτως... Επίσης. Έτσι. Άλλο. Εκεί λοιπόν... Μου λέει το εξής ο αδερφός μου. Έφυγε ο Ποτένσε, ο καλύτερός τους παίχτης, δεν το πήραν χαμπάρι μέσα στην τούρλα τους. Το λέω, λέει, συζητάω, λέει, με γαύρο και του λέω, καλά ρε, Ποτένσε. Ποιος Ποτένσε, λέει. Έφυγε στην Αγγλία, το ξέρεις. Άντε ρε, λέει, που έφυγε. Δεν το ξέραν, φίλε, καν ότι τον πούλησε στη Wolves, κατάλαβες. Και όχι μόνο. Πούλησε τον Κούτρι. Και τον Κούτρι, τον αριστερό μπακ. Πούλησε τον Μεριά. Άστο. Και θέλω να πω κάτι για την Αθλητική Κυριακή. Και πρέπει να ακούει και πρέπει να το μεταφέρετε γιατί σίγουρα θα το συναντήσετε. Έχει περισσότερο χρόνο και ο ΠΑΟΚ δεν είναι του ενός λεπτού. Χωρίς να το διαρρέσει. Εντάξει, ένα θέατρο, ναι. Πρέπει αυτόν τον Ιδήμο της που έκανε ο Μήνος και λέει ότι ο ΠΑΟΚ πάει. Και απαντάει αυτός ο υπέροχος δημοσιογράφος του Πολέμου του Ολυμπιακού. Δεν είστε ικανοποιημένοι. Σόπαρε, μας βάζει και σε διαπραγμάτευση. Ναι, δηλαδή, έχω πάψει. Λέω, όχι, λέει, εμείς πάμε για... Αδερφέ, λέω, αυτός ο άνθρωπος, με ποιο σκεπτικό τον σταμάτησα λέτε, να παρακολουθώ, νευρίζομαι κάθε βράδυ. Και το κομμάτι του εμείς τους πληρώνουμε το τι θα κάνει ένας σε ένα ιδιωτικό κανάλι που και πάλι η ιδεοντολογία λέει ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σωστός και εντάξει, αλλά το τι θέλει να πληρώσει ο Αλαφούζος ο Κόκακου, έτσι. Οκ. Λέει στη ΔΕΗ από κάτω, λέει ΕΡΤ, με ρώτησαν. Άρα. Δεν θα συμπεριφέρονται στον ΠΑΟΚ ξανά. Ο Μήνος έχει φάει bullying χρονιές. Ασχέτως αν ο Μήνος δώσει όχι. Δεν εξετάζουμε αυτό. Έτσι. Δεν μιλάμε για αυτό. Απλά πρέπει και αυτός λίγο. Γιατί η τηλεόραση έχουμε να παίζουμε μόνο τους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Να λίγο να τους συγκλίνουμε τα οποία δικαιωματικά μας ανήκουν. Έχει αυτό. Κάθομαι το open. Αλλά φεύγω. Καλή μέρα. Να είσαι καλά. Μήπως να καθυστερούν την απόφαση. Γι' αυτό ένα...
Καλημέρα, καλημέρα, ζουμψάκια. Γεια σου, Τσουκνίδα. Φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε. Πάμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε, μπουκάραμε στη δεύτερη ώρα. Θυμίζουμε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Αυτός είναι ο χορηγός μας. Υπέροχα, εκλεκτά, πεντανόστιμα. Όλα τα φαγητά του, όλα σε ένα πλήρως αναγεννησμένο. Φυτά, καυσόξυλο. Είτε ξύλα αποθηκευμένα από το Μάρτιο στη Βασιλή Ζόλγας. Αλλού τι κοιτάς, αλλού τι ζητάς. Και ο Θρύλος και ο Πειραιάς θα ψώνιζαν από εκεί, εννοώ. Καυσόξυλο και κάρβουνα και είδη μπάρμπεκι και τα πιο στην πόλη. Πίσω από το Κεφανοποιείο και Βαφείο και Καλύμπρα και τη σχετική ελαστικών και συνεργασία με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές. Εκείνο αν πρέπει να μείνει μέσα το δικό σας το αυτοκίνητο. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, Κωστή. Κύριε Φίλε, τι ωραία που είναι η χώρα. Πόσο μπροστά είναι. Εμείς δεν στη χώρα μας κάτουμε. Είμαστε κυβέρνηση. Στείλουμε έναν υπουργό αθλητή. Θα σου το πω για υπουργό, το ήξερε. Αλλά έβαλε έναν έμπορο λουκουμόσχνη, ήταν κουμπάρι αυτή. Για να ρίξει την ομάδα που ήταν πρωταθλήτρια στη χώρα μας. Αυτή ήταν μια ομάδα στοιχική, πολύ, πολύ καλή ομάδα. Τους μπήκε στο μάτι. Στήσανε μια επιτροπή, Κούδης δεν χορεύει. Και όπα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Οι άνθρωποι ξεφτιλίζονται. Δεν τους ενδιαφέρει να ξεφτιλιστούν. Είναι αξεριάντροποι, φίλε, δεν έχουν κανένα φραγμό, κανένα ηθικό φραγμό, κανένα να πετύχουν το σκοπό τους. Η Σουλούκου που ανέφερε ο φίλος πριν είναι ο οποίος όταν πηγαίνει στο Καραϊσκάκι και ό,τι έχει σχέση με τον... Αξία, αφωνία, τίποτα, τα απέναντι. Μετά όταν έρχεται στην Τούμπα το πιάνει μια τρομερή έξαρση, έτσι, μνήμης και τα λοιπά. Ίστρος. Γενικά, ναι. Ας πούμε αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Αυτό που κατάλαβα, με βάση αυτό ότι ο Καλπαζίδης είναι, λέει, εν δυνάμει μέτοχος γιατί λέει πάρει μετοχές, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος θα ενοχοποιηθεί για έναν φόνο που δεν θα έχει βρεθεί κρός. Που θα το μπορούσε, όπλο, θα μπορούσε το να έχει που έγινε. Ναι, το σημόνι λέει είναι ότι είχε πει στο μέλλον ότι αν σε πετύχω πουθενό θα σε σκοτώσω. Δηλαδή είναι φοβερό, λέει ότι ο Καλπαζίδης μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει μέτοχος. Είναι αυτή τη στιγμή, ρε παιδιά, μέτοχος του ΠΑΟΚ. Όχι, αλλά μπορεί να γίνει. Πώς είναι πολύ μειοκτησία όταν δεν έχει μετοχές του ΠΑΟΚ, ρε, και της Ξάνθης. Wannabe, αυτό είναι. Wannabe και wannabe βγει. Κωστή, κοίταξε, αυτό που είπε η Ελπίδα ούτε στον αθλητικό δικαστή, γιατί δεν θα μπει στην υπόθεση να το δει. Γιατί αυτοί το έχουν βάλει και το γράφουν κιόλας με την απόφασή τους ότι η απόφαση εισήγησε πάει στα 7.000 λόγους ηθικής και για λόγους. Για πολλούς. Για να πάει, η ελπίδα είναι το κάσκο στη μου. Εγώ αυτό βλέπω. Δυστυχώς. Πάνε να μας ρίξουν κατρίες. Δεν έχουν ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι και να λένε έχουν μόνο εικασίες. Ακριβώς. Ότι αυτή η επιρροή, η επειδή υπάρχει κάποιο που μπορεί να αποδείξει. Υποθέσεις και εικασίες. Θα μπορούσε αν ήταν, αν έκανε. Έτσι, φίλε, δεν με το πέναλτι. Φίλε, αυτό είναι καφενείο. Ναι, τα μένιο είναι σαν να που λέμε ότι το πέναλτι είχε πρόθεση, λέει, να πιάσει την μπάλα. Και που ξέρεις εσύ, ρε, ότι είχε πρόθεση. Μπορείς να ξέρεις την πρόθεση. Έτσι ακριβώς λένε για την επιρροή. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση είναι εχθρικά απέναντι στον ΠΑΟΚ, στέκεται από την πρώτη στιγμή. Soft, το λες. Βασικά πρωτού κάνει κυβέρνηση. Από το 2017 όταν έλεγε για πέτσι ένα πέναλτι αγκαλιά με το έτσι. Φυσικά. Και στην Βόρεια Ελλάδα και κάτι σε οποιοδήποτε θέμα μας και θα μας βρουν τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τόσο ένας άνθρωπος κατηγορικός μιας εγκληματικής οργάνωσης στη συμμορία και δεν θα ακουστεί τη δίκη ούτε μισή φορά το όνομά του. Ούτε ο Μαρινάκης του Όφη, ο παίκτης. Έτσι. Γιατί δεν έχουν, λέει, πολιτική αγωγή. Άκου εδώ τώρα, το κράτος δεν έχει γη. Εδώ, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Εδώ αναβάλλαμε, δεν χωρούσε, λέει, η αίθουσα. Ήταν μικρή, δεν μου λες τώρα. Τίποτα, Κωστή μου. Αυτό. Η ομάδα να τη βοηθήσουμε πρέπει να πετύχει στο γήπεδο και μετά να πούμε το μολόνα δε. Το είπαν ήδη 10.000, 12.000 πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Την επόμενη θα είναι λαοθάλασσα δεκαπλάσια. Λίγο κουράγιο και υπομονή να μετοπίσουν. Αυτά μας τρέφουν. Αυτά γεμίζουν με αέρα. Τα πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η φύση μας. Γεια σας. Καλημέρα. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, Στελάρα. Έλα, ρε, φίλε. Ακούς. Ναι. Ξεκινήσαν οι αντιπαροχές, φίλε. Παλιά έδινες ένα οικόπεδο και έπαιρνες 2 διαμερίσματα και ένα μαγαζί. Τώρα πας, αλλάζεις την κατάθεση. 500 χιλιάρικα για το γήπεδο. Ας δώσω ομάδα μέσω της ΜΕΒΑ.
Βέβαια. Έτσι πάει το έργο. Για να δούμε τώρα που πήγαινε ον. Μη σας κάνει καθόλου έκπληξη, είπα στην αρχή, αν πέσει η ποινή αποκλεισμού του Βάζελο από την Ευρώπη. Γι' αυτό έκανε τριπλή ανάποδη πυρουέτα στον αέρα με βαθμό της σκολίας 8,2. Ο Κοστάλας θα πει τριπλό χουπ, πώς τα λένε εκεί. Καταρχήν Κωστή, για τον Αρκούδη, εμείς δεν ξέρουμε αν τα πήρε τα πήρε. Οι άλλοι πού είναι τόσο σίγουροι ότι δεν τα πήρε. Ακριβώς. Ενδυνάμει, να πούμε κι εμείς, να μην πούμε. Ενδυνάμει, εσύ. Ενδυνάμει. Δεν μπορούσε να τα πάρει. Ο Κούι και είπε, θα πει και το όνομα του άλλου δικηγόρου, λέει, που είπε το λαμό. Μα πήγε έκανε κατάρρευση στην εισαγγελία, λέει. Ακριβώς. Τώρα, ο άνθρωπος είναι 30 χρόνια δικηγόρος, δεν είναι κανένα καρναβάλι. Το ερώτημα είναι. Εγώ τον πιστεύω τον άνθρωπο. Τι αυτό. Μπάζει από παντού όλη η ιστορία, αδερφάς. Μας θέλουν εξοντωμένοι. Καταλαβαίνω ότι με αυτό μας κρατούσε εγρήγορση. Πιο πολύ δυναμώνουμε. Βέβαια. Πιο πολύ δυναμώνουμε και μας κάνει πιο ισχυρούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φυσικά. Είναι ενέσεις τσιμέντου στα θεμέλια μας. Και αυτό. Μόνο ότι έχουμε τέτοια ματσάρα αύριο και μας αποστατολίζουμε και ασχολούμαστε με καρκούδια και τέτοια. Μαρούπια και χαρούπια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται λεπτό. Να μπούμε σαν εμείς όπως το είπες, από το πρώτο λεπτό το μαχαίρι στα δόντια όπως μπήκαμε εμείς στην Τούμπα, έτσι να μπούμε και εκεί. Ακριβώς. Μέσα. Πατήστε τους. Απέναντι δεν είναι. Είναι ο Πούγκουρας και ο Χατζηγιοβάνης. Δεν είναι ο Μέση και ο Ινιέστα και ο Τσάβη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι. Σου υποτιμήσει. Αυτό δεν είναι αυτό. Ναι. Όποτε το κάναμε, όποτε το κάναμε. Έτσι, στο πρώτο παιχνίδι θεωρώ, το πρώτο, στο μάτς του πρωταθλήματος, το θυμήσαμε. Καμία υποτίμηση φωνάζω εγώ. Καμία αλαζονία. Να μιλήσουν και άλλοι, τα λέμε. Γεια σας, καλημέρα σας. Παρακαλώ, καλώς τον. Να ξαναπώ λίγο. 23-10, δύο μας. Ανοίγουμε τις γραμμές. Όπως κάνω και 21 χρόνια. Ναι, σας ακούμε λοιπόν. Δύο πράγματα. Το πρώτο, με λυπή. Το όνομά σας. Άντερ, παρακαλώ. Έλα, μαέστρο μου. Το πρώτο είναι το ότι οι οξύδες δυστυχώς και έχουν και δίκιο. Τι πρέπει να κάνει ένα νομικό τμήμα που το λέω χασοδίκες. Κλάνκ, το τελείωνε όμως το δίκτυο ένα το θέμα. Τέλος. Δεύτερον, ρε παιδιά, με χρειάζεστε. Και εκεί και εσείς. Η νοοτροπία σας. Σας μιλάω Μοσκοβίτης, λέω Αθηναίος, γιατί 35 χρόνια είστε, εκεί μεγάλωσα. Τι λάθος κάνετε Κώστα, όλοι σας. Πρέπει όλοι να ασχολείστε, αγόρι μου, με τον Τσίλο, με τον Ευαγγέλου. Άθετα. Εσείς βάζετε Κώστα μου. Βεβαίως στο μήλο αυτού του σάπιου. Αυτή είναι του Μοσκοβίτη. Αυτή είναι η έξυπνη κίνηση. Να βομβαρδίζουν τα ραδιόφωνα της Βόρειας Ελλάδας. Για αυτά τα εγκλήματα. Για αυτά. Λάθος Κώστα. Μεγάλο λάθος. Δεν περνάει μία εκπομπή να μην πούμε για τα στημένα. Να μην ενημερώσουμε τον κόσμο για όσα γίνονται. Δεν γράψουμε. Είναι το σκεπτικό σου. Μου. Είμαι 100%, είμαι 100% μαζί. Κοίταξε, την ανακοίνωση της ΠΑΕ καλύφθη. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρει πιο σοβαρούς δικηγόρους. Τελείωσε. Αν θέλεις, κοιμήσικο είναι. Δεν το βλέπεις ότι στα χρόνια που είσαι, τι έχει κερδίσει. Σε ρωτώ σε ένα Κωνσταντίνο. Είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χώρους μας. Λίγο. Καλά. Κοίταξε. Εντάξει, αγόρι μου, πέτρε γιατί είμαι ανακτισμένο. Ούτε φίλοι μου είναι, ούτε τους ξέρω τους ανθρώπους. Έτσι δεν ούτε απλά, και εμένα είναι φίλοι μου. Πολλές φορές γίνονται πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε. Τελέσματο σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά ας είμαστε, είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Κώστα, ναι. Ας ξεφύγουμε από αυτό γιατί το είπαν εδώ. Εγώ ξέρω ότι δεν κέρδισα. Τέλος πάντων, δεν είναι έτσι, αλλά. Οκ. Καταλαβαίνω αυτό που είναι το εξής. Στα εύκολα και εγώ πρώτος σήμερα. Δύσκολα. Ναι. Στα δύσκολα. Δεν διαφωνώ. Ενίσχυση δική μου η άποψη. Όχι μετά. Όχι μετά. Πριν. Το τρέχιν. Πριν γίνουν πράγματα πρέπει να είσαι έτοιμο. Εκεί είναι η δική μου η διαφωνία. Ότι δεν θέλω εγώ μετά. Πριν γίνουν πράγματα. Και κάτι ακόμα. Όσο να το ξέρεις. Πιο απλά θέλει να γράμμα. Εμείς οι οπαδοί ειδικότερα το καταλάβουν. Είναι πολύ πιο βαθύ. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα πραγματικά εγκλήματα και να τα διατυμπανίζει ο κάθε φορά. Καλά, για τους άλλους δεν μιλάω. Και να σου πω και μια διαφορά, να κλείσω με αυτό, Κώστα. Ναι. Ξέρεις γιατί οι Αθηναίοι τα βρίσκουν που λένε ότι. Που δεν, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Εν μέρη είναι αυτό, Κωνσταντίνε. Εν μέρη. Τα χρόνια γι' αυτό. Όχι, λες, είναι η ίδια διαφορά του Παναθηναϊκού και του Άρη και του Ηρακλή. Διαφορά. Ως προς τι διαφορά, στο μπάτζετ. Σε επίπεδο. Σε επίπεδο ομάδων και τίτλων.
Είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Σε καμία περίπτωση. Μα γι' αυτό έχω πει, δεν μπορεί αυτό. Εδώ να γίνει αυτό. Δεν μπορεί, παιδιά, μην είμαστε εδεροβάμπορες. Δεν μπορεί, γιατί ο άλλος όταν είναι τόσο χαμηλά, και εσύ είσαι πολύ φευγάτος. Το είπα νωρίτερα. Το είπα νωρίτερα. Εποχές που μπορεί να είμαι όμως. Σ' άκουσα. Δεν γίνεται. Και έχεις μόλι και προπαντώσει οι Αθηναίοι. Έτσι, το επίπεδο ομάδες της Θεσσαλονίκης, δεν στη Θεσσαλονίκη την επαρχία, σαν καν διαφορά με τα επίπεδα των τριών. Του Χάλια, του Καστάντια και του Ρέση. Γεια σου, μαέστρο! Βιλιά! Καλημερίζω, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα! Ναι! Ναι, καλημέρα! Καλώς τον παιδί! Καλώς τον, έλα! Ναι, ναι! Αφού σας ακούω λίγο στο βάθος. Έλα, Κωνσταντίνε! Έλα, Κάραγια! Φίλε, το νου σας ρε Μάλια. 100%. Θα το βάζεις, πάντα! Τους προέδρους για τους τμήμα, για όλους φίλε. Όλους. Φίλε, άχαστος ο τσάρος. Άχαστος αγούρι μου, ένα 05. Έτσι. Να παίρνετε οι ταξιτζίδες, έχω την ευχή της μανούλας μου. Έχω την ευχή της μάνας μου. Όπου πέρα που κατάλαβα ότι παίρνεις γι' αυτό, έτσι. Ναι. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ, φίλε. Αυτό δείχνει. Θα βρω τρόπο. Είμαι πολύ δυνατός. Είμαι πολύ δυνατός. Τι θα κάνουν. Και είμαι δυνατός γιατί, φίλε, είναι εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι. Δεν μπορούν. Μάλιστα. Μπορούν μόνο να με καθυστερήσουν. Βουλευτές. Μόνο. Ποιοι βουλευτές. Αυτό που πήγε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πήγε. Πέρα να βγαίνεις, ο Παοξής δηλαδή εννοώ, και να λέει μετά οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης και της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει. Άφωνοι. Μετά. Άφαντοι. Τα στημένα τι γίνονται. Ο Τζίλος τι γίνεται. Αυτά που λέμε κάθε μέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Με τους καμένους φούρνους. Τα είπε όλα, ασυνόδευτο. Ασυνόδευτο. Βάζει το ασυνόδευτο του τραγούδι. Δεν το έχω, δεν το έχω. Ασυνόδευτο. Φιλιά, φιλιά. Άντε, φιλιά, φιλιά. Πάμε τελευταία. Καλώς τον. Όχι, πες μου με τις ταρίφες. Γεια σου, Λαμπρούκο μου. Λοιπόν, Κωστή, είπε ο Κώστας και ο Μοσχοβίτης πριν θα πω. Ειρηνό δελτίο τύπου από το Open, εγώ από εκεί ξεκινάω, που είναι πανελλαδικό. Άνθρωποι που είναι βουτυγμένοι μέσα στις καημένες. Κώδικας, φίλε. Τι λοιπόν που κάνουν δικαστήρια χωρίς πολιτική αγωγή. Δεν ξαναγίνει πουθενά, Κωστή μου. Για μια τραχιά παράβαση να πάω στο δικαστήριο. Πριν πλάκα κάνεις. Εννοείται. Εννοείται. Και έπιση είναι εδώ δεν υπάρχει, λένε, πολιτική αγωγή. Τα στημένα παιχνίδια που δικάζουν υπάρχει. Για την απόφαση. Δηλαδή για την απόφαση. Καταρχήν οι μάρτυρες ο ένας μετά τον άλλον. Πόσπορο, φίλε. Ωραία, ούτε στη Σπιναλόγκα, ούτε στην εποχή της σχολέας άλλων οι άνθρωποι πέθαναν, λες και είμαστε Κολομβία. Δικηγόρος, της πολιτικής αργή, μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, ό,τι θες για τα δικά μας τα παιχνίδια και αυτά, θα θυμίσεις και τον κύριο Μελισσαλίδη το τι έλεγε. Ο ίδιος τι έλεγε. Ο ίδιος τι έλεγε, έτσι, όχι άλλοι. Ο ίδιος ο Αλάφουλος. Ναι, ο ίδιος, αυτό θα το θυμίζει τι έλεγε. Λοιπόν, Κωστή μου, ένα αυτό. Ένα δεύτερο να πω. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εγώ επιμένω και λέω, με ανακοίνωση, εγώ θέλω να πάρουν το μέρος του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Τίποτα, εγώ θέλω φίλε. Να πάρω σε και καλά, ότι ο ΠΑΟΚ έχει δικό δίκαιο να πάρουν το μέρος του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Να πούν και να πούν ότι αυτά που συμβαίνουν, για τη δίκη που λέγαμε πριν, για όλα αυτά κάτι συμβαίνει και στις ασφαλείες και αυτά. Αφωνία και υπακοή. Άστο. Άστο, άστο. Ναι. Απογοήτευση μεγάλη, καλά, ειδικά. Περίμενα από κάποιους συγκεκριμένα. Άστο, άστο. ΠΑΟΚ. Άστο. Και η σιωπή σας είναι ενοχή που μπορεί και να δημιουργήσουν τον χρόνο. Ναι. Πρόπερση και τρέχανε στο διαβαλκανικό και όλα. Βγαίναμε τότε εμείς και δεν είναι πάω και κατηγορούμε ότι και δεν θα κάνει. Τα ανατρέψαν όλα και με δικές τους παρεμβολές εκεί φίλου αγώνα του... Αλλάξανε τις εκθέσεις το ένα το άλλο. Παρατώ από το εκθέσεις αγώνα εδώ. Όχι μας τιμωρήσανε, μας ξεσκίσανε. Εύχομαι. Γι' αυτό προσθέτουμε στις εδώ, να μην τα αφήσουν να περάσει έτσι πάει, μόνο και μόνο για χαρτιμαρινάκι, να προσπαθήσουν να τιμωρήσουν τον ΠΑΟ. Τελευταίο, κύριε Μητσοτάκη και η παρέμβου, αυτό το... Να σε καλά, οι τζίδες μας ακούνε και στην πιάτσα και... καλημέρα φιλαράκι, περνάει στον Τούκο τη Μαρούπα, είναι ο παδό. Μόνο της ομάδας του Ολυμπιακού. Το ποιόν τους, τους είδαμε και την... γνωμοδότησή τους που μπάζει από παντού, καμία οπουδήποτε καμία αναφορά για τριγωνικές, για τις εταιρείες που λέγανε και τα τίποτα. Θα μπορούσε να είναι παρένθετο πρόσωπο ο Καλπαζίδης, γελάει ο κόσμος, γελάει. Θα ξαναπώ ότι γόντος ζητά έρευνα και αν χρειαστεί θα ανοίξουν λογαριασμοί και τηλέφωνα, ειδικά αυτό που έκαναν.
την ώρα που ξεκινούσε αγώνα στην Τούμπα να ανακοινώσουν υποβιβασμό της ομάδας, πραγματικά στο μυαλό τους. Δεν θέλω να πω ποια αγωγές, είχαν πολύ κακό. Αυτό, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε! Μην ξεχνάτε δύο υπέροχες φωνές, δύο πολύ αγαπητά. 4 Φεβρουαρίου, την ημέρα των ερωτευμένων και μετά, Παρασκευή και Σάββατο, 4/24. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε να παίξετε στο καζίνο, είναι ξεχωριστός χώρος, δεν υπάρχει κατώτερο όριο ηλικίας. Το ίδιο μπορείτε και ticketservice.gr να προμηθευτείτε εισιτήρια γιατί θα γίνει χαμός προσκύνημα. Έναν υπέροχο χώρο, άριστα και πολύ μένα όλα, τα πάντα εκεί. Το ξέρω, κάνει πάμπολες και αμέτρητες εκδηλώσεις και μάτς του ΠΑΟΚ με τα ραδιόφωνα στα οποία κατά καιρούς δουλεύαμε. Πάμε λοιπόν. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Σήμερα δεν είχα κάτι να... Χρωστάω όμως το μεσημέρι. Δεν κληρώσαμε την Παρασκευή, όντως. Δεν κληρώσαμε την Παρασκευή το Λίθος, Hotel Spa. Θα το κάνουμε σήμερα, τα έχουμε όλα. Πώς να το βρω αφού δεν τον είχα κληρώσει. Πάμε, πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, οι δικηγόροι για κάθε γνώμη μου παίζουν πολύ μικρό ρόλο. Όταν για κάποιες αποφάσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει κάποιος και την πίτα και το μαχαίρι. Εκεί πέρα τι να κάνει ο άλλος, δηλαδή όταν για μια ανάπηρη πόρτα η τιμή είναι ελάχιστη, ενώ άμα την είχαμε εμείς θα μας είχαν πάρει τα πάντα. Τα σκάλπ. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Όλα αυτά δείχνουν καθαρά ότι επειδή είναι η εξουσία, μπορούν και ελέγχουν τα πράγματα και κάνουν κάποιες κινήσεις υπέρ τους. Αυτό όμως, σιγά σιγά, όταν άλλος έχει δύναμη οικονομική, έρχεται και ισορροπή. Δεν μπορούν να το κάνουν για πάντα, θα αδικούμαστε, θα χάνει ο άλλος χρήματα δυστυχώς, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, γιατί άμα ήταν στην Αθήνα και είχε πάρει μια αθηναϊκή ομάδα και είχε ρίξει όλα τα χρήματα κάτω στην Αθήνα, αυτά που έδωσε εδώ, για να πάρει αυτά που πήρε στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη, είναι σίγουρο ότι εκεί πέρα θα είχε πολύ καλύτερη μεταχείριση. Ναι. Θα απέδιδαν πολύ γρηγορότερα. Εννοείται. 100%. Γιατί δεν θα άλλαζε η οικονομική δύναμη από ένα μέρος σε ένα άλλο. Εδώ τώρα δημιουργείται για πρώτη φορά δεύτερος πόλος δύναμης. Και τοπικά και γεωγραφικά, αλλά και από πλευράς ιστορίας, από πλευράς παράδοσης, από πολλές απόψεις, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχει τέτοια αντίδραση, γι' αυτό γίνεται τέτοιο χοντρό παιχνίδι, δεν τους συμφέρει να υπάρξει αλλού σημείο αναφοράς. Όταν από τους 5 ή 4 είναι από τον Πειραιά, λοιπόν αν από τους 5 ή 4 ήταν από τη Θεσσαλονίκη, τι θα λέγαμε. Είναι δηλαδή καθαρά το πρόβλημα ότι όταν ζεις κάπου, σίγουρα έχεις άλλο τρόπο πίεσης. Οι δικοί μας οι βουλευτές εδώ πιέστηκαν γιατί ζουν εδώ πέρα, έστω και αν αντέξανε και δεν κάνανε αυτό που έπρεπε, γιατί για πρώτη φορά αρχίζουν και πιέζονται. Μόνο Ζαγοράκης. Λοιπόν, μόνο Ζαγοράκης. Ναι, αυτά πρέπει σιγά σιγά να δούμε ότι θα αλλάξουν και ειδικά οι υπόλοιποι. Αντί να παίρνουν το μέρος των Αθηναίων, γιατί έτσι θα χάσουν την ευκαιρία να έχουν και αυτοί ένα κομμάτι. Μα δεν το καταλαβαίνουν. Μια μερίδα δύναμη. Φιλάρετε, δεν το καταλαβαίνουν. Υποστηρίζουν αυτόν που τους είχε, που μας είχε όλους βυθισμένους στην αφάνεια, σε τριτοτέταρτους ρόλους, σε ρόλους κομπάρσων για πολλές δεκαετίες. Δεν το καταλαβαίνουν τώρα και είναι φυσιολογικό να μην το καταλαβαίνουν ή να μην θέλουν να σε βλέπουν να προκόβεις. Το είπα και νωρίτερα και στο Μοσχοβίτη. Αν ήμασταν όλοι Τετάρτο-Πέμπτη, θα ήταν πιο εύκολο. Βέβαια, δεν θα υπήρχε όλο αυτό το θέμα. Γιατί τώρα ενοχλούμε επειδή είμαστε πρώτοι και πήραμε τα πρωταθλήματα, κατάλαβες. Δηλαδή, είναι μια αλυσίδα, ένας κύκλος είναι. Το μόνο που θέλω από την ΠΑΕ είναι να καταγράψει κάθε έναν από οπουδήποτε κι αν προέρχεται που μας έχει κάνει αυτό τον πόλεμο όλες αυτές τις μέρες. Και να γίνουν αυτά που πρέπει, ώστε να μετράει πολύ τα λόγια του όταν τα λέει, γιατί ο καθένας λέει λόγια πολύ εύκολα. Ακριβώς. Να είσαι βέβαιος ότι αυτό γίνεται, να είσαι βέβαιος ότι όχι μόνο αυτοί που το από την αρχή
το εξήφαναν όχι μόνο αυτοί οι οποίοι το εμπνεύστηκαν, αλλά και αυτοί που το υπέθαλψαν, αυτοί που το αναπαρήγαγαν, που το υποστήριξαν, που το υιοθέτησαν, που του διόγκωσαν, θα έχουν αυτή την τύχη που πρέπει δικαστικά. Ούτε ένας. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν ένας λέει μια φορά ψέματα, χοντρά ψέματα, όταν λέει ότι ξέρεις αυτός εκεί ο Σαββίδης ο Γιώργος βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, και άλλος ήταν στην, κάνει μπούλινγκ στο διαιτητή, λοιπόν αυτός ο ψεύτης δεν μπορεί να λέει αλήθεια. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να το διαβάζουμε και να πιστεύουμε ότι λέει αλήθεια. Είναι ψεύτης και θα ούτε, είναι για μια ούτε, ζωή ψεύτης. Ούτε ένα κλικ. Ούτε ένα για κλικ. Γεια σου φιλάρετε μου. Ούτε ένα κλικ. Έτσι. Ούτε ένα κλικ. Ναι. Καλημέρα σας. Έλα καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις φαλικάρι μου. Γεια σου παυλάρα μου, γεια σου. Έλα στην Τριβανίτση. Λίγο λαχανιασμένος, είσαι ίσα πρόλαβα να σε ακούσω λίγο. Γιατί σήμερα δεν έκλεισα μάτι με αυτήν την στεναχώρια. Παυλέ, έχω να σου πω κάτι. Τι. Καερεστά περμητίδο λεβαντάρσες οπληγατόριο. Ναι, με είπε ο Γκαρσία στο συλλαλητήριο. Άμα πέσεις λέει πώς θα σηκώθεις. Του λέω θα με σηκώσεις εσύ. Θα σε βάλω λέει στην κάπα 19 λέει ένα μήνα και θα σου φτιάξω την γραβάτα μου. Θα σε φτιάξω τον κορμί, ε. Έτσι είπε. Θα σε κάνω λέει σαν μακαρόνι για παστίτσο. Έτσι με είπε. Και ξέρεις πώς τα λέει αυτός. Έτσι παστάκι ωραία, όμορφα. Είναι, λίγα γελούσε λόγια. Ο Ιωσήφιδης γελούσε εκεί πέρα. Λίγα λόγια. Λοιπόν, θυμάσαι χτες το μεσημέρι του είπα ότι αυτούς τους έχουν φάει με το κουτάλι στην ηλικία που φτάσαμε εμείς οι μεγάλοι. Ναι. Κάτι μαγειρεύουν, κάτι κάνουν. Παραμονή τώρα του κυπέλου, παραμονή του κυπέλου, στείλανε χθες είναι αυτή η επιτροπή που στο άντια να μην την εμπόδιζα ναι, με πάντων, την και φυλακή. Ελεγχόμενη... Λοιπόν, ναι, οι μαλαμπίπηδες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το στείλανε να μας κάνουν άνω κάτω. Λοιπόν, η απόφαση να θυμάσαι θα βγει πριν τις 23. Ναι. Την Πέμπτη που θα έχουμε το κοντέρι με αυτούς. Ή το πρωί της μέρας που θα παίζουμε. Και θα βρούνε μια ευκαιρία, μια δικαιολογία, γιατί είναι τόσο επισήμονες που δεν πάει το μυαλό το δικό μας, αλλά έχει στερέψει από τις βλακίες τους και από τις αηδίες τους και τις βρωμιές τους. Που δεν είναι άσχη. Εγώ, εμένα με κλέψανε το σπίτι μου δύο φορές και το μαγαζί και πήγα στο δικαστήριο. Αθέως δεν ήμουν, μπορούσα να στείλω τον δικηγόρο μου, καρδιακός άνθρωπος. Μπορούσα να το στείλω με ένα χαρτί από τον γιατρό. Και αυτοί δεν παρουσιάζονται ούτε στα δικαστήρια. Και τώρα παραμονή του αγώνα που θα έρθει στις 23 του μηνός, να με θυμάσαι ρε Κωστή, κάτι μαγειρεύουνε. Ναι. Κάτι. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και όσο για το φιλάρετος δεν θα λέγεται, Χρυσόστομος θα λέγεται. Τα λέει τόσο ωραία, μπράβο ρε παλίκαρε. Μπράβο Παουξάκη μου, μπράβο. Γεια σου Παυλάρα μου, σε, θέλω. Σε φιλώ. Αυτά, γεια σου Συντριβανίση. Εμείς μαζί για μια ζωή. Ακριβώς πάμε για αυτό. Την πρόκριση. Ακριβώς, θα πούμε αύριο πολλά περισσότερα. Θα ασχοληθούμε σχεδόν μόνο για το παιχνίδι. Αύριο δεν θα έχω, σήμερα κάνω μια εξέταση. Δεν βγήκε καλή, δεν βαριέσαι. Ο Πάουκ να είναι καλά. Όλα θα τα φτιάξεις. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα μου, γεια. Ειδικά σου μεγαλύτερου ηλικία, το λέω. Προσοχή, διαχείριση στεναχώρια, στην πίεση και στο άγχος. Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον ξενοφόντα. Λοιπόν, παιδιά, για να αφήνουμε αυτά για τους δικηγόρους, να δούμε εμείς για την Παοκάρα μας. Εντάξει. Αύριο ο ξενοφόν, είπα σήμερα, επειδή βγήκε χθες το σκεπτικό και όλος ο τραγέλαβος συνεχίζεται και συνεχίστηκε και κατά διάρκεια όλης ημέρας, ασχοληθήκαμε με αυτό. Αύριο όλο μας το είναι στο ματς. Είναι ένα παιχνίδι που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε. Αυτό το ξέραμε. Το βγάλανε. Το ξέραμε να το βγάλουν τελευταία στιγμή. Ξέρουμε τι καραγκιόζει και τι κάνουμε. Ακριβώς. Είδες, δεν βγήκε την επομένη του ματς του επαναληπτικού. Θα μπορούσαν να το βγάλουν. Είχε πως δύο εβδομάδες, τρεις, πώς είχε. Το βγάλανε μία μέρα πριν, φίλε. Δύο μέρες πριν. Ευτυχώς που δεν το βγάλανε 5 λεπτά πριν τον αγώνα. Ναι. Αν ήταν εντός έδρας το παιχνίδι πάλι και περίμενε να δεις πότε θα ορίσουν δίκη. Εγώ, πριν το μάτς. Εγώ θα έλεγα το άλλο. Εάν όντως βγει η απόφαση τέτοια, μηχανοκίνητη πορεία μέχρι την Αθήνα. Άστο. Μετά ας μην λέμε τώρα πράγματα. Αν με ένα κλικ έτσι και με ένα νεύμα μαζεύτηκαν 10, 11, 12 χιλιάδες άνθρωποι, μαζευτήκαμε έτσι χωρίς να υπάρχει εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 6 ώρα το απόγευμα έτσι για χαβαλέ,
σκέψου τι θα γίνει αν αυτό το πράγμα οργανωθεί μέρες πριν, με τον κόσμο από την επαρχία να έρχονται τα πούλμαν, με τον κόσμο προετοιμασμένο γι' αυτό, ενημερωμένο πλήρως. Άστο. Τη δύναμη την ξέρει ο κόσμος. Αυτός είναι. Λοιπόν, ο κόσμος είναι η δύναμή του. Του ΠΑΟΚ. Καλημέρα σε όλα τα δουμουσάκια. Γεια σου ξενοφών. Γεια σου ξενοφών. Yeah. Να σε καλά, να σε καλά. 2310-287-888. Όχι. Πέσαμε. Πέσαμε. Τις διάβασα, παιδιά, τις ανακοινώσεις. Λοιπόν, λέει ο Δούκας εχθές, απάντησε στον Καραπαπά. Στο ξεκίνημα μίλησαν για σκάνδαλο του αιώνα, αναφερόμενοι στον έλεγχο της ΠΑΕ Ξάνθη μέσω συνδεδεμένων εταιριών και πρόσωπο κλειδί κάποιον συγγενή τρίτου βαθμού του Ιβάν Σαββίδη. Αφού επί 15 μέρες έψαχναν μάταια να ανακαλύψουν συνδεδεμένες εταιρείες, γιατί γι' αυτό αργούσε το σκεπτικό να ανακοινωθεί, να ξέρετε. Αφού πέταξαν έτσι, να πούμε, την κουτσουλιά, έψαχναν μετά αυτό το πράγμα να το δικαιολογήσουν. Συνεχίζω. Αφού επί 15 μέρες έψαχναν μάταια να ανακαλύψουν συνδεδεμένες εταιρείες, το επιβεβαιώνει μέχρι και η Αυγενάκια Επιτροπή μέσω της σημερινής γνωμοδότησης, εφήβραν νέο αφήγημα για παρένθετα πρόσωπα που δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται με συγγένεια. Έτσι τώρα δεν ισχύει η συγγένεια. Τώρα είναι άλλο, είναι παρένθετο. Δεν υπάρχουν τριγωνικές εταιρείες, υπάρχουν ενδυνάμει παρένθετοι μέτοχοι. Πάνω στην απόγνωση, η επικοινωνιακή προπαγάνδα παρουσιάζει τον Καλπαζίδη ως μέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οπότε μην εκπλαγείτε αν διαβάσετε προσεχώς πως ο Ιβάν Σαββίδης είναι παρένθετο πρόσωπο μέσω του οποίου ο ανιψιός του ελέγχει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι το σκάνδαλο της χιλιετίας. Λέμε τώρα, ίσως σας κουράσαμε και εμείς με όλα αυτά, τα δικηγορίστικα, τα νομικά, όμως πραγματικά προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να κυλιδώσουν τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά από το πουθενά δημιούργησαν μια τόσο στημένη ιστορία, για να μην ακούγεται ποιος πήγε να σκοτώσει τον Τζίλο, ποιος έκαψε τους φούρνους, ποιος έδιρε τους διαιτητές, ποιος έστελνε τις σφαίρες μέσα σε φάκελο στο γραμμένο, ποιος απήγαγε δημοσιογράφους, ποιος, εγώ δεν λέω ποιος ήταν, λέω. Δεν θέλουν να ασχολούμαστε με αυτά, ούτε δικαστές είμαστε να πούμε ο τάδε το έκανε, έτσι. Δεν θέλουν να αναφερόμαστε στους μάρτυρες, στους χαμένους μάρτυρες του Νουρ 1, σαν να έπεσε περονόσπορος. Δεν θέλουν να ασχολούμαστε με αυτά. Ο προβολέας έπρεπε να πέσει αλλού. Και το κατάφεραν φυσικά, γιατί όλες αυτές τις εβδομάδες με αυτά ασχολούμαστε. Δεν γίνεται να μην ασχολούμαστε. Και σφίνα τα μάτς και να είσαι και συγκεντρωμένος σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητής, σαν αγωνιστικό τμήμα. Και παρακολουθούμε άφωνοι μέχρι πού είναι ικανοί να φτάσουν. Πόσο πόνο τους προκάλεσαν αυτά τα δύο double, αυτά τα τρία κύπελα. Πόσο πολύ τους ξεβόλεψε ο ισχυρός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ διεκδικητής, ο ΠΑΟΚ κατακτητής. Πόσο πολύ τους έβγαλε από τη βόλεψή τους. Πώς τόσα χρόνια ήταν τακτοποιημένα όλα. Και ήταν αργά όταν κατάλαβαν ότι αυτός ο τύπος που ήρθε, αυτός ο Πόντιος, όχι απλά είναι ένας υπολογίσιμος. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε τώρα, αφού σου λέει, δεν το προλάβαμε το πράγμα, μας έπιασε στον ύπνο. Τώρα να κυλιδώσουμε, τώρα να τους αφανίσουμε. Τώρα νόμισαν ότι κλέβοντας το πρωτάθλημα με τη Σερπαντίνα και δίνοντάς τον στη Χάρτινη, ότι όλος ο οργανισμός θα καταρρεύσει, το θυμάστε τι λέγαμε στις εκπομπές. Ότι θα αποκαμωμένοι θα λυγίσουν τα γόνατά μας και θα πούμε, θα σκύψουμε το κεφάλι και θα πούμε, α, τι, αυτό, με 33 χρόνια περιμέναμε αυτό και μας το έκλεψαν. Δεν αντέχουμε άλλο. Και αυτό θα σηκωθεί να φύγει. Αυτό προσδοκούσαν. Αυτό επεδίωκαν. Ανταυτού γιγαντώθηκε η πίστη μας στα τέσσερα γράμματα, σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι μπροστάρης. Γυρίσαμε. Επιστρέψαμε, όπου τους βρίσκαμε τους ματσακονιάζαμε, ένα ήττο πρωτάθλημα. Εκοφαντικός ο τρόπος με τον οποίο
σηκώθηκε στα πόδια του. Αυτός που θεώρησαν ότι τον έχουν ρίξει στο καναβάτσο μόνιμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Ό,τι άλλο σας πούνε, αυτή είναι η δική μου οπτική γωνία. Έτσι το βλέπω εγώ. Όλα τα υπόλοιπα, προσέχετε τι ακούτε, ποιοι το λένε, πού το διαβάζετε, ποιοι είναι πίσω από αυτούς που το γράφουν, τι κίνητρα έχουν. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Στο τέλος, πάντα δικαιώνεται ο καθαρός. Απλά παρακολουθούμε άφωνοι μέχρι που είναι ικανοί να φτάσουν. Μέχρι που είναι ικανοί να φτάσουν. Φτάνουμε στο τέλος, φεύγω. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εξαιρετικές, πεντανόστιμες, εκλεκτές νοστιμιές απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Τόσα χρόνια γι' αυτό τον προτιμάει ο κόσμος, ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Και βέβαια, καυσόξυλα φυτάς. Εκεί θα πας, Όλγας 206 στον τεπό, και είδη μπάρμπεκιου και κάρβουνα και τα πάντα όλα από τον Κωνσταντίνο Φυτά. Έρχεται φοβερό και τρομερό δίδυμο Μπατμανίδης Κόλκας, Κόλκας Μπατμανίδης. Εμείς θα τα πούμε στις 2 πάλι, όπου σήμερα θα κληρώσουμε και το λίθο της προηγούμενης εβδομάδας, την διανυκτέρευση με πρωινό στο Καϊμάκ Τσαλάν, στο υπέροχο Πετρόκ, το ξενοδοχείο. Για την προηγούμενη Παρασκευή το ξεχάσαμε μέσα στην αναμπουμπούλα. Μας έχουν κάψει και τα μυαλά, όπως καταλαβαίνετε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε στις 2. Ζουμουσού λέμε. Bye, bye, bye.